Είμαστε λοιπόν reality checks νούμερο 11, πάλι αν δεν κάνω λάθος στην αρρύθμιση, στα βασικά μαθηματικά, και έχουμε μαζί μας καλεσμένο τον συγγραφέα Αλέξη Ζησιμόπουλο. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε. Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάλι για την πρόσκληση. Αλλημονώ. Λοιπόν, δώσε μου μισό λεπτό, θα διορθώσω την εικόνα, γιατί μου κάνει νούμερα σήμερα. Λοιπόν, είμαστε και λόγω απόστασης. Μου είχες πει Αχαΐα είσαι? Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Αίγιο Αχαΐας. Αίγιο. Εδώ μεγάλωσα. Ξέρεις τι ζημιά μου έχει κάνει η ελληνική τηλεόραση, αν και δεν βλέπω πολύ συχνά πλέον. Όποτε ακούω Αίγιο, πλέον μου έχει μείνει ένα βίντεο που είχε κυκλοφορήσει. Δεν θυμάμαι ποια τι παρουσιάστρια ήταν, ποιο το όνομα. Που έλεγε Αίγιο Πέλαγος. Ναι. Και μου έχει μείνει. Έχει μείνει meme, ξέρεις. Και είναι τώρα. Once it is seen, it cannot be unseen. Ναι. Είναι κάπως έτσι. Και μου έχει μείνει λίγο, ξέρεις. Πραγματικά meme από τις εποχές του Alter. Από τότε είναι. Δεν θυμάμαι κι εγώ καν ποτέ. Κάπου εκεί. Μπράβο. Λοιπόν. Είπαμε λοιπόν ξανά. Αλέξης Ζησιμόπουλος μαζί μας, συγγραφέας. Από ό,τι έχω δει, μια πολύ μικρή ψαχτική που έκανα, έχεις ήδη γράψει δύο βιβλία. Γράφεις fantasy βιβλία, θα μας τα πεις ο ίδιος δηλαδή όλα έτσι τα καθέκαστα, και είδα ότι έχεις ξεκινήσει μια σειρά η οποία λέγεται Σκοτεινά Βήματα, σωστά? Ναι, πολύ σωστά. Η ψαχτική είναι σωστή. Εντάξει. Μπράβο. Μπορώ να στο αναλύσω λίγο παραπάνω, αν θέλεις. Βεβαίως, παρακαλώ. Ναι, τα συγκεκριμένα βιβλία όντως είναι στο είδος του fantasy, είναι φανταστική λογοτεχνία που λέμε. Έχουν κάποια στοιχεία έτσι steampunk, για όσους γνωρίζουν το είδος. Είναι έτσι σκοτεινό fantasy, δεν είναι τόσο αυτό το επικό παραμυθένιο. Είναι προς το πιο ρεαλιστικό και έτσι δυστοπικό, ρε παιδί μου. Τα συγκεκριμένα βιβλία είναι πλέον, ίσως μπορεί να αφαιρούνται και παλιά, δεν ξέρω, δηλαδή... Το πρώτο βιβλίο της σειράς το έγραψα πριν 6 χρόνια τώρα. Δηλαδή, ξέρεις. Μπορούμε να σχολιάσουμε και αργότερα στη συζήτηση κάτι πάνω σε αυτό. Πάντως, κυκλοφόρησε το 2017. Και το δεύτερο βιβλίο κυκλοφόρησε τώρα το 2020. Πέρυσι δηλαδή. Το 2020. Μπράβο, πολύ πρόσφατα. Ναι. Το δεύτερο βιβλίο είναι ένα prequel της σειράς. Ωστόσο είναι με έναν τέτοιο τρόπο γραμμένα αυτά τα δύο βιβλία, ώστε μπορείς να τα διαβάσεις με όποια σειρά θέλεις. Δηλαδή είναι κάπως συμπληρωματικά το ένα προς το άλλο. Αν ξεκινήσεις από το prequel που μπορεί να θέλεις να το κάνεις διότι είναι το πιο πρόσφατο, είναι μικρότερο σε μέγεθος, μπορείς να ξεκινήσεις από εκεί, εάν σου αρέσει η σειρά μπορείς να πας στο επόμενο. Αν έχεις διαβάσει το πρώτο μπορείς να πας στο prequel να πάρεις μια πιο ολοκληρωμένη άποψη, ας πούμε. Να σου πω τι γίνεται στα βιβλία γενικά, έτσι. Χωρίς να δώσω και spoils. Για δώσε λίγο, γιατί και μετά έχουμε να πούμε λίγο να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο. Για δώσε. Ναι, λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε ένα φανταστικό κόσμο εξ ολοκλήρου, έτσι. Όπου μας ενδιαφέρουν δύο διαφορετικές χρονικές περίοδοι. Η παλιά, ας πούμε, εποχή, την οποία βλέπουμε στο prequel. Όπου υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν μαζί με τους θεούς στη γη. Και υπήρχε επίσης και μια φυλή ξωτικών, όπου στο συγκεκριμένο κόσμο τα ξωτικά είναι παιδιά θεών και ανθρώπων. Δηλαδή είναι μια φυλή η οποία είναι αποτέλεσμα της συνέβρεσης των δύο άλλων φυλών. Yeah. Γενικά έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος ανάμεσα στους θεούς ιδεολογικής φύσης για το τι σχέση θα έπρεπε να έχουν με τους ανθρώπους, κατά πόσον αυτή η φυλή των ξωτικών, η οποία έχει κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες λόγω της γονιδιακής σύνδεσης με τους θεούς, είναι κάτι ωφέλιμο. Οπότε ξεκινάει ένας πόλεμος, γίνονται κάποια διάφορα πράγματα και οι θεοί ουσιαστικά εξαφανίζονται από τον κόσμο, οι άνθρωποι τους αποδιώχνουν, ας πούμε, από την κουλτούρα τους. Ωστόσο έχουν ένα σχέδιο να συνεχίσουν αυτή τη διαμάχη πάρα πολλά χρόνια έπειτα, 18.000 χρόνια μετά, όπου βρισκόμαστε στο πρώτο βιβλίο που είναι ένας κόσμος έτσι σε μια παρακμή, είναι αυτό το βιομηχανικό, το steampunk, υπάρχει διαφθορά, είναι έτσι δυστοπικό, είναι αυτό το όπου όλα πάνε χάλια, τέλος πάντων, όπου
προσπαθεί πάλι να συνεχίσει αυτή τη διαμάχη των θεών, απλά με υποδιαφορετικούς όρους, πιο εγωιστικούς, δίνονται ιδιαίτερες ικανότητες και χάρες στους ανθρώπους από τους θεούς για να κάνουν το θέλημά τους, έχουν χαθεί κάποιες αξίες από το παρελθόν. Και τέλος πάντων, είναι μια διαμάχη για τη διατήρηση αυτού του κόσμου ή την καταστροφή του και την δημιουργία του εξ ολοκλήρου από την αρχή, ουσιαστικά. Προσπαθώ γενικά να το πλαισιώνω με έναν τρόπο που να μην πω πολλά για το βιβλίο, γιατί ξέρεις, αν αρχίσω και λέω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, θα χαθούμε. Οπότε προσπαθώ να σου περάσω τις γενικές, ας πούμε, ιδέες, τις θεματικές, ξέρω εγώ. Αν θες από podcast, μπορούμε να το κάνουμε audiobook, να το κάνουμε transfer. Οπότε να μου το πας κεφάλαιο-κεφάλαιο. Σίγουρα, λοιπόν, σίγουρα θα σου στείλω ένα αντίτυπο μετά από αυτό. Οπότε μπορούμε να το δούμε. Αλήθεια, καλά. Εγώ ξέρεις, πριν να σου πω τώρα, έχω πάρα πολλά πράγματα που θέλω να σου πω. Ας ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά και θα πάμε στα επόμενα. Αρχικά, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή έχεις μία μίξη, είναι λίγο μυθολογία και λίγο πιο δυστοπία. Δηλαδή, μια μίξη λίγο πολύ παρελθόν, ότι γιατί μου λέει μιλάς για θεούς, είναι σαν. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η πηγή της έμπνευσής σου, αλλά εμένα μου θυμίζει λίγο χαρακτηριστικά λίγο αρχαίων Ελλήνων θεών, κάπως έτσι με αδυναμίες, με πάθη κτλ. Και λίγο μετά με πολύ μέλλον, πολύ μετά από εμάς. Δηλαδή, είναι σαν να παντρεύεις, ξέρεις, δύο πολύ διαφορετικά χρονικά σημεία, κάπως έτσι το νιώθω. Ή είμαι τελείως εκτός. Όχι, όχι. Ναι, ουσιαστικά αυτό είναι. Δεν μπορώ να πω ότι στόχευα, ρε παιδί μου, στο αρχαιοελληνικό ή στη μυθολογία ακριβώς, αλλά έχει κάποια στοιχεία που μπορεί να μοιάζουν, διότι υπάρχει γενικά σε αυτή την κοσμολογία έτσι με φανταστικούς όρους, αν θέλεις να το πούμε έτσι, μαγεία, δυνάμεις και όλα αυτά, επειδή είναι ένα βιβλίο φαντασίας. Έτσι. Μπράβο. Έχει μεγάλη βαρύτητα η διαχώρηση ψυχής και σώματος. Μπορούν να υπάρχουν ψυχές χωρίς σώματα, ρε παιδί μου. Οι ψυχές είναι που σου δίνουν τη δυνατότητα να έχεις κάποιες δυνάμεις ιδιαίτερες. Το σώμα σου είναι αυτό που σε περιορίζει. Δηλαδή, το σώμα ενός θεού είναι διαφορετικό από το σώμα ενός ανθρώπου, αλλά η ψυχή του δεν είναι. Δηλαδή, το δοχείο είναι αυτό που ουσιαστικά προσφέρει το κάτι εξτρά για να αναπτυχθούν οι δυνάμεις που ήδη έχουν οι ψυχές. Πάει σε ένα τέτοιο επίπεδο αυτή η ιεράρχηση μεταξύ των διαφορετικών όντων, ας πούμε. Και οι θεοί ουσιαστικά είναι κάποια όντα τα οποία τρέφονται με πίστη, όσο ας πούμε δύσκολο και αν είναι σαν έννοια να το συλλάβουμε κάπως αυτό, αλλά δεν έχουν φυσικές ανάγκες φαγητού, ύπνου ή ξέρεις, οτιδήποτε άλλο. Τρέφονται με την πίστη των ανθρώπων, γι' αυτό ιεραρχούν από πάνω τους με αυτή την θρησκευτική, τέλος πάντων, κοινωνία που προσπαθούν να χτίσουν. Σου λέει ότι κάποιος θεός, για παράδειγμα, έχω την θεά Θέληση, η οποία είναι η θεά του χρόνου στο βιβλίο και ένα πολύ έτσι, σημαντικό κεντρικό πρόσωπο, η οποία, το ότι είναι η θεά του χρόνου, ας πούμε, δεν σημαίνει ουσιαστικά κάτι στο βιβλίο. Είναι ένας τίτλος που η ίδια έδωσε στον εαυτό της, διότι ο χρόνος είναι μια έννοια που οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να συσχετίσουν με κάτι στο οποίο μπορούν να πιστέψουν. Οπότε, okay, λέει, είμαι θεά του χρόνου, είναι ένα εύκολο, ας πούμε, σαν να κάνει clickbait, για να μαζέψει περισσότερους ακολούθους, ναι, παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Κοίταξε, ξανά σου λέω, έχω πολλά. Τώρα, είναι φοβερή σύμπτωση. Όσο μου διηγήσε λίγο και το λίγο το περιεχόμενο των βιβλίων, εγώ δυστυχώς δεν τα έχω διαβάσει. Παρόλα αυτά, με βρίσκει σε μια χρονιά στην οποία έχω διαβάσει πολύ περισσότερα βιβλία στους τελευταίους μήνες από ό,τι έχω διαβάσει συγκεντρωτικά τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια. Βρήκα αυτή την ευκαιρία τώρα μέσω lockdown και πανδημίας να διαβάσω λίγο περισσότερο, να φτιάξω χρόνο για να διαβάσω, για να είμαι ειλικρινής. Και διαβάζω ένα βιβλίο, το Homo Deus, το οποίο λίγο έχει την πλάκα, είναι του Χαράρη, ενός πολύ γνωστού έτσι, ανθρωπολόγου, είχε κάνει και είναι αρκετά πετυχημένος, συνάδελφος δηλαδή, συγγραφέας, απλώς είναι σε άλλη ειδικότητα, είναι το ανθρωπολογία. Και είναι αστείο πως αυτό που διάβαζα τώρα, που και ο ίδιος λίγο πολύ πραγματεύεται, δηλαδή τι, θρησκεία, ιστορίες οι οποίες πηγάζουν από τη θρησκεία και οι οποίες είναι λίγο πολύ το ίδιο πράγμα και τον ίδιο κατά τη δική του έτσι, οπτική, είναι μια σειραφή ιστοριών λοιπόν, όχι μόνο οι θρησκείες, πολλά από τα πράγματα τα οποία έχουμε καθημερινά και τα πώς αυτά πλέον ακουμπάνε στο δικό μας παρόν, δηλαδή πώς, τα οποία ξεκινάνε από πολύ πίσω, έτσι. Γι' αυτό μου σου μίλησα λίγο για μυθολογία. Είπες και εσύ ο ίδιος ότι δεν έχεις βέβαια απαραίτητα, ξέρεις, αυτή την πηγή έμπνευσης, απλώς μιλώντας για θεότητες, για λίγο ανώτερα όντα. Και πώς μετά εμείς πλέον στη σύγχρονη εποχή
η οποία μπορεί να καταλήξει να γίνει και δυστοπική, όπως το περιγράφεις, δηλαδή να λίγο. Πες το ρε, εσύ, πώς λέγονται τα Mad Max φάση, οι ταινίες. Ξέρεις, δεν ξέρω αν έχεις δει. Όχι τόσο πολύ. Δηλαδή δεν... Όχι ακόμα. Απλά είναι, ξέρεις, είναι ένας κόσμος που παρακμάζει πιο πολύ ηθικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή υπάρχει διαφθορά, υπάρχει. Είναι κάπως σκέψη ότι είναι νεο-νουάρ, ας πούμε. Ότι υπάρχει αυτό το σκοτεινό, το βρώμικο, το ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε κάτι. Αρέσει, Αλέξη. Πες μου. Συγγνώμη, ναι, όχι, συγγνώμη, σου δεν έκαψα. Γιατί μας αρέσει πολύ αυτό, γιατί εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το νεο-νουάρ που λες και το νουάρ γενικά. Μας αρέσει λίγο το μυστήριο. Είναι η γενιά μας που μεγαλώσαμε λίγο πιο έτσι σκοτεινά. Ταινίες, λίγο μυστήριο, λίγο καρτούν, ή είναι λίγο κάτι που όλους μας μαγεύει λίγο πολύ, το μυστήριο. Μας εξητάρει λίγο, ρε παιδί μου. Θεωρώ πως σε όλους μας αρέσει ένα μυστήριο. Από εκεί και πέρα έχει διάφορες προεκτάσεις. Δηλαδή, αν εγώ σου πω για νεονουάρι ή για δυστοπικό και σκεφτείς αμέσως κάτι σαν το Sin City, ας πούμε. Δεν ξέρω αν αυτό εννοείς όταν σκέφτεσαι κάτι που σου αρέσει αυτό το είδος. Και αυτό. Ναι. Αυτό είναι, μας αρέσει, πιστεύω, επειδή είναι πολύ στυλιζαρισμένο. Είναι, ξέρεις, είναι αυτή η μόνιμη βροχή, είναι αυτή η μόνιμη σκοτεινιά, είναι αυτό το παιχνίδι με το φως και το σκοτάδι. Είναι αυτός ο... Έχει ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Είναι αυτός ο detective ο οποίος είναι παρατημένος από τη ζωή, αλλά ταυτόχρονα έχει και ένα σκοπό. Δηλαδή, έχω και εγώ ένα τέτοιο χαρακτήρα. Και εγώ, όταν έγραφα, ξεκίνησα με αυτή τη λογική, ότι πήρα κάποια έτσι αρχέτυπα ή στερεότυπα, αν θέλεις να το πεις, που μπορεί να συναντάμε, που μου αρέσει και εμένα να βλέπω. Και έγραψα τους χαρακτήρες και την πλοκή με τη δικιά μου οπτική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πήρα κάτι που μου αρέσει ή κάτι το οποίο είναι σε αυτό το είδος και το έκανα δικό μου, το έβαλα σε έναν κόσμο φαντασίας, το ανάλογα, το προσάρμοσα στα δικά μου μέτρα και τα σταθμά. Αυτό που ήθελα να σου πω πριν και με τη μυθολογία, που είναι πάλι το ίδιο δηλαδή με αυτό που λέω τώρα, είναι ότι, ξέρεις, δεν θέλω να θίξω ή να σταθώ ή να σχολιάσω κάτι, είτε είναι μυθολογία, είτε είναι πολιτική, είτε είναι θρησκεία, είτε είναι δεν ξέρω εγώ. Γράφω κάτι το οποίο βγάζει νόημα για τον κόσμο του βιβλίου μου. Δηλαδή, φτιάχνω έναν κόσμο και κοιτάω τι μπορεί να έχει και πώς αυτό μπορεί να είναι λογικό, να είναι ενδιαφέρον. Δεν ξεκινάω ανάποδα ότι, okay, μυθολογία, αυτές είναι οι αναφορές που πρέπει να κάνω, ή πολιτική, ή δεν ξέρω εγώ τι. Απλά είναι λογικό, όπως είμαστε σε μια κοινωνία, προφανώς αλλού θα έχουν δικτατορία, αλλού θα έχουν κάποια δημοκρατία, γιατί στο πρώτο βιβλίο των σκοτεινών βημάτων που κάνουμε ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο σχεδόν, γιατί πρέπει να συγκεντρωθούν κάποια αντικείμενα που θα ανοίξουν ουσιαστικά μια πύλη για να επιστρέψει ένας θεός στον κόσμο, περνάμε από διάφορα μέρη του κόσμου και περνάμε από κοινωνίες όπου η κάθε μια έχει ένα διαφορετικό σύστημα διακυβέρνησης, έχει ένα διαφορετικό θεό, έχει μια διαφορετική κουλτούρα. Περνάμε από ερήμους, περνάμε από χιονισμένα βουνά, περνάμε από αυτό το νεο-νουάρ, το ξέρεις το όπως το λένε. Έχει ψηλά, έχει χαμηλά, αλλά δεν υπάρχει κάτι συνεκτικό που να ήθελα να περάσω σαν σχόλιο για το δικό μας κόσμο, συγκεκριμένα, στοχευμένα, ρε παιδί μου. Είναι απλά τόσα πολλά που βγάζουν νόημα για τον κόσμο του βιβλίου. Ναι, ότι δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω, δεν προσπαθείς να κάνεις μια πολιτική δήλωση, ένα statement με το βιβλίο. Απλώς όχι, ναι, γενικά, επειδή πολλοί το ρωτάνε, παιδί μου, ξέρεις, λένε, ψυχή, σώμα, Πλάτωνας, θεοί, μυθολογία, ξέρω εγώ, πολιτικά συστήματα, οτιδήποτε. Ναι, δηλαδή, ξέρεις, έχει κάποια αλήθεια αυτό μέσα, αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου. Απλά, ναι, δεν είναι κάτι στοχευμένο, είναι κάτι που απλά είναι λογικό και... Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της κάθε κοινωνίας. Έχει μια αλφα οργάνωση, όποια οργάνωση και αν είναι αυτή, όποιο πολίτευμα ή όποιες θρησκείες ή όποια κράτη, όλα αυτά είναι κομμάτια της, ή οικονομικό σύστημα αν θέλεις, όλα αυτά είναι κομμάτια της οργάνωσης. Το τι εξυπηρετεί τώρα τους σκοπούς του δικού σου βιβλίου είναι άλλο πράγμα. Δεν πάνε να πει ότι είναι αυτό που εσύ συγκεκριμένα, ξέρεις, θες να κάνεις αυτή τη δήλωση να περάσει το τάδε μήνυμα. Να σου πω, έχεις παλιά, πιο παλιά θυμάμαι κάποια στιγμή είχα πει ότι έχω βαρεθεί να ψάχνουμε για κρυφά νοήματα σε κάποιες ιστορίες. Τύπου, καταλαβαίνω ότι άμα θες να το τραβήξεις, μπορείς να βρεις 1 εκατομμύριο και άπειρα κρυφά νοήματα σε 1 εκατομμύριο πράγματα. Αλλά στην πραγματικότητα, ο ίδιος ο δημιουργός, και μια που έχω και εσένα έτσι να σε ρωτήσω πιο άμεσα, δεν πάει να πει ότι ήθελε να περάσει όλα αυτά τα κρυφά νοήματα που εσύ ανακάλυψες, είτε ένας καλλιτέχνης με ένα πίνακα.
πολύ αμφιβάλλω αν μετά, αφού κάναμε τις αναλύσεις επαναλύσεων, κατά πόσο όντως κάποιος δεν έβαλε κάτι έτσι για την πλάκα του, πιο πολύ, ή τυχαία, ή του ήρθε, παρά ότι είχα σκοπό να περάσω τώρα εγώ, ξέρω εγώ, μέσα από τον πίνακα, μέσα από το βιβλίο μου, να βάλω ένα μικρό, πολύ μικρό λεπτομέρεια για να περάσω ένα μήνυμα. Κατά πόσο συμβαίνει για την πλάκα σου ή για το ότι εσύ το διασκεδάζεις, και κατά πόσο συμβαίνει εσκεμένα, πιστεύεις? Πιστεύω ότι πολύ, πολύ σπάνια συμβαίνει εσκεμένα. Ειδικά σε πράγματα που είναι όπως η μουσική ή οι πίνακες ή η ζωγραφική ή οτιδήποτε. Γιατί για το βιβλίο και, υπάρχει κάποιο, συνήθως κάποιο subtext του συγγραφέα. Αλλά είναι περισσότερο και η τύχη, ας πούμε. Δηλαδή θα τύχει κάποια πράγματα να μοιάζουν με κάποια άλλα, γιατί δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Είναι απλά λογικό να τραβήξεις αυτούς τους σχετισμούς και τα μοτίβα. Και από εκεί και πέρα το άλλο σκέλος είναι ότι απλά όλοι λειτουργούμε με συγκεκριμένα μοτίβα. Με κλισέ, αν θέλεις. Που δεν είναι κάτι κακό. Δηλαδή τα κλισέ λέγονται κλισέ επειδή δουλεύουν. Επειδή μας αρέσει να τα βλέπουμε. Το θέμα είναι ότι πιάνεις ένα συγκεκριμένο τρόπο για να πεις μια ιστορία και το αποδίδεις με το δικό σου στυλ, με το δικό σου, με τη δική σου σκέψη, με τη δικιά σου ιστορία, το εφαρμόζεις, το εφάπτεις στη δικιά σου ιστορία την εκάστοτε φορά. Αλλά φυσικά και είναι λογικό να μοιάζει με κάτι άλλο, και φυσικά είναι λογικό κάποιος να κάνει μια ανάλυση που, ακόμα και αν δεν ήθελες εσύ να φαίνεται έτσι, να στέκει απόλυτα. Οπότε, ξέρεις, αν βρεις κάτι εσύ σε ένα έργο το οποίο δεν σκόπευε ο συγγραφέας να περάσει, δεν σημαίνει πως αυτή η σύνδεση ισχύει, ότι μπορεί να είναι valid. Ναι, κατά πόσο όμως εσένα θα σε κούραζε ποτέ κάποιος αργότερα μελετητής των βιβλίων σου οτιδήποτε να το πιάσει κάτι και να το υπεραναλύει και να το αναλύει και να το υπεραναλύει, ξέρεις, μέχρι να το ξεζουμίσει τελείως, ή θα σου άρεσε κάτι τέτοιο? Okay. Ή τίποτα απ' όλα, ξέρεις, θα σε αφήνει αδιάφορο? Θα σου απαντήσω σε δύο σκέλη, ας πούμε. Ναι, βεβαίως. Εάν είναι κάτι που τον ευχαριστεί και θέλει να το κάνει, ας το κάνει, δηλαδή είναι δικό, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να διαβάσει και να απολαύσει, ας πούμε, το οποιοδήποτε βιβλίο με όποιον τρόπο θέλει. Αν θέλει να το υπεραναλύσει, να κάνει κάποια συγκριτική μελέτη ή οτιδήποτε, it's okay. Μπορεί και εγώ να το κάνω, ξέρεις, εκεί που δεν χρειάζεται. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι. Απ' την άλλη, όμως, στο κομμάτι που μου πέφτει κάπως ο λόγος. Επειδή μου αρέσει να συζητάω γενικά για τα βιβλία μου, ρε παιδί μου, και ακόμα και χωρίς να είναι βιβλία, και για τις διάφορες ιδέες, για πράγματα που δεν έχω γράψει ακόμα, μπορώ να μιλάω για ώρες. Δηλαδή, ότι έχω αυτή την ιδέα, ότι θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό, και ξέρεις. Δηλαδή, το 90% της διαδικασίας της συγγραφής. Τη συγγραφή, όχι με την έννοια ότι κάθομαι στο πληκτρολόγιο να πατήσω τα πλήκτρα για να βάλω τα γράμματα σε μια συγκεκριμένη σειρά και να βγουν λέξεις, τη ευρύτερη δημιουργική διαδικασία, είναι η ιδέα η οποία θες να μοιραστείς με κάποιον. Μπράβο. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ να συζητάω και πάρα πολύ θα ήθελα να ακούσω το οτιδήποτε, ρε παιδί μου, και να το συζητήσω κι εγώ σαν αναγνώστης. Δηλαδή, ξέρεις, εγώ το βλέπω έτσι, εσύ το βλέπεις έτσι, okay, μπορούμε να το συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα, εάν ήταν σε ένα πλαίσιο τύπου κριτικής ή, ας πούμε, παράθεσης, δηλαδή αν δεν ήταν να το συζητήσω με κάποιον, αλλά να ήταν να δω μια άποψη κάπου, ας πούμε, γραμμένη ή δημοσιευμένη, η οποία να έκανε μια ανάλυση, ξέρω εγώ, υπερπόντια, πάλι δεν θα με πείραζε. Θα μου άρεσε γενικά σαν κίνηση, γιατί βλέπω ότι κάποιος ασχολείται με αυτό, άρα προφανώς για να αφιερώνει χρόνο πέρασε καλά με το βιβλίο, ας πούμε. Και αυτό εμένα μου είναι αρκετό. Οι κριτικές, βέβαια, είναι γενικά ένα θέμα που... πώς να σου το δώσω. Οι κριτικές δεν απευθύνονται στο συγγραφέα. Αν σου βγάζει αυτό νόημα, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ότι όταν κάνεις μια κριτική για ένα βιβλίο, ουσιαστικά ή το προτείνεις ή δεν το προτείνεις, ανάλογα αν σου άρεσε ή όχι, στους υπόλοιπους αναγνώστες. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό είναι το κείμενο που γράφεις, ρε παιδί μου, ότι είναι η άποψή μου για αυτό το βιβλίο, προτρέποντας ή αποτρέποντας κόσμο από το να ασχοληθεί και αυτός μαζί του. Ξέρεις, ως συγγραφέας δεν ανήκω σε αυτό το κοινό που απευθύνεται αυτή η κριτική, που του προτείνει ή όχι το βιβλίο. Γιατί αφενός το έχω γράψει
και αφετέρου είμαι αποστασιοποιημένος από αυτό. Δηλαδή σου είπα ότι τα σκοτεινά βήματα, το πρώτο βιβλίο το έγραψα πριν 6 χρόνια. Να δω τώρα μια κριτική που να μου λέει ότι ξέρεις, είναι έτσι και αλλιώς γραμμένο, δεν με βοηθάει σαν συγγραφέα. Γιατί ήδη το έχω γράψει, έχει τελειώσει ήδη. Ναι, μετά από 6 χρόνια έχω περάσει, είμαι 20 διαφορετικά βιβλία μακριά. Μπράβο. Ωστόσο, οπότε δεν έχει νόημα. Ναι, ωστόσο είμαι εκεί να το συζητήσω, σαν, όχι σαν δημιουργός που κάτι πρέπει να αλλάξω, κάτι πρέπει να βελτιώσω, κάτι πρέπει να συμφωνήσω, κάτι πρέπει να πω, OK, ωραία μου τα είπες ή κακά μου τα είπες. Είμαι να το συζητήσω σαν κάποιος που καταναλώνει και αυτό την ίδια την ιστορία. Απλά είναι αυτή η τέτοια, γιατί αν εσένα, ας πούμε, πάει κάποιος και στο πρώτο επεισόδιο που έχει το podcast σου και σου πει κάποια θετικά, κάποια αρνητικά, ξέρεις, σαν σχόλια, πολύ, πολύ πιθανώς να ισχύουν ακόμη και να μπορείς να τα βελτιώσεις ή να χαρίσεις κτλ. Εγώ όμως που έχω από το πρώτο μου βιβλίο, παρότι έχω δύο βιβλία, υπάρχει τόσο μεγάλη χρονική απόσταση που είναι κάπως διαφορετική αντιμετώπιση. Γι' αυτό μου αρέσει, θα μου άρεσε πάρα πολύ να το συζητήσω σαν περιεχόμενο και από εκεί και πέρα το βλέπω κάπως έτσι, ότι απευθύνεται προς τους αναγνώστες. Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω σε πολλά επίπεδα, γιατί και εγώ ίδιος, εγώ κάνω έρευνα, αυτό είναι το day job μου, και εμείς γράφουμε και εμείς, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι εσύ. Δηλαδή, εμείς γράφουμε επιστημονικά paper τα οποία περνάνε διάφορα επίπεδα reviews, οπότε για μας είναι εκεί πολύ πιο άμεσο. Τύπου δεν θα δημοσιευθεί αν δεν πάρει, ας πούμε, την έγκριση, το OK, από τους αντίστοιχους συναδέλφους οι οποίοι είναι στο The Committee. Οπότε σε εμάς λειτουργεί διαφορετικά. Σε εσένα, από την άλλη, αυτό που είπες ότι εμένα είναι ήδη και έχει ήδη δημοσιευθεί. Αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να αλλάξει, δεν πρόκειται. Εκτός αν. Αυτή είναι η μόνη ερώτηση. Εκτός αν κάνεις επόμενες εκδόσεις, αλλά εκεί δεν θα διορθώνεις. Εκεί αντί να προσθέσεις, να διορθώσεις μικρά λάθη άλλης φύσης, όχι τώρα στο περιεχόμενο. Έτσι. Γι' αυτό είναι κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας, είναι που τη συγγραφή ουσιαστικά, που γράφεται το βιβλίο. Είναι η περίοδος που θα μπορούσε κάποιος να λάβει σχόλια. Όχι βέβαια από το ευρύ κοινό, γιατί δεν θα μοιραστεί. Ναι, δεν έχει και νόημα. Ναι. Αλλά ξέρεις, από τη στιγμή που έχει εκδοθεί ένα βιβλίο, είναι αυτό, είναι αυτή η αποστασιοποίηση. Επίσης, βέβαια, πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάπως έτσι λειτουργεί το βιβλίο, διότι μπορεί εσύ να είσαι ένας αναγνώστης από την ημέρα ένα που να πήρες το πρώτο βιβλίο, την επόμενη χρονιά να πήρες το δεύτερο, 10 χρόνια μετά, ας πούμε, που μπορεί να έχει τελειώσει σειρά, τα διάβασες όλα, ήσουν εκεί. Κάποιος άλλος όμως μπορεί να τα αγοράσει όλα τα βιβλία της σειράς σε μία μέρα και να τα διαβάσει την επόμενη. Παρότι έχουν κυκλοφορήσει. Δηλαδή, είναι πολύ ασύγχρονο το πώς μπορεί να καταναλώσει κανείς τα βιβλία και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Απλά ο συγγραφέας, ξέρεις, όσον αφορά αυτή την ανάλυση που λέμε, στο επίπεδο το τεχνικό και το αν υπάρχει νόημα εδώ ή αν μπορώ να προσθέσω κάτι άλλο εκεί, είναι κάτι που δεν εφάπτεται έτσι ακριβώς για αυτούς ακριβώς τους λόγους, γιατί είσαι πολύ μακριά. Και είναι εύκολο να μην το καταλαβαίνεις και άμεσα όταν είσαι μόνο αναγνώστης. Δηλαδή μπορεί να δεις ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε φέτος, του χρόνου να κυκλοφορήσει ένα άλλο και θα λες «Οκ, έγραψε ένα διαφορετικό βιβλίο, ας πούμε, φέτος». Αλλά δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή μπορεί να έχω γράψει και τα δύο βιβλία μαζί και απλά να κυκλοφόρησαν σε δύο διαφορετικά έτη, γιατί δεν γίνεται να κυκλοφορήσουν διαφορετικά. Ναι, ναι. Είναι. Κοίταξε. Μου αρέσει κάποιος μετά κατόπιν να κάνει μια μικρή ανάλυση ή καμιά φορά μπορεί να μου το καλυτερεύσει κιόλας κάτι, γιατί μπορεί να μου βρει πράγματα που εγώ δεν είχα ανακαλύψει την πρώτη ανάγνωση, παράδειγμα. Και να με οθήσει να κάνω και πολλά πράγματα με την επανάληψη. Ανακαλύπτεις πάντα πράγματα, το οποίο το κάνει πολύ ωραίο. Ακόμα και σε ταινίες ενδεχομένως ή σε. Είσαι το τραγούδι που ξανακούς και τώρα προσέξεις ένα τάδε στίχο που, μπορεί να μην το έχεις προσέξει και να το έχεις ακούσει τραγούδι 10 φορές. Αυτό το μορφαίνει κάτι. Απ' την άλλη, για μένα η υπερανάλυση, επειδή μου θυμίζει λίγο σχολείο, αρχίζει και το κάνει βαρετό και κουραστικό. Οπότε γι' αυτό λέει, ίσως υπάρχει μια χρυσή τομή κάπου ότι κάπου το κάνεις απολαυστικό, γιατί επαυξάνεις την όλη εμπειρία του βιβλίου. Κάπου μετά το κουράζει. Όπως και με πολλές άλλες μορφές τέχνης. Ακόμα και να μην υπεραναλύσει μια ταινία, ας πούμε, μετά θα κουράσει. Ακόμα και την αγαπημένη μου ταινία, κάποια στιγμή θα το. Εντάξει, μέχρι εκεί, ας πούμε. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Τώρα, το άλλο που έχω στο μυαλό μου, έτσι όπως μου λες, μια που είσαι και εσύ και στο fantasy κομμάτι, και επειδή το fantasy παίζει αρκετά πλέον και σε μεταφορά βιβλίων, σε σειρές και ταινίες κτλ. Ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια, 30 χρόνια έχει γίνει έκρηξη. Από τον Άρχοντα των Θηλυκών, νομίζω, και μετά.
έγινε ένα μεγάλο boom σε αυτό. Και με πολύ καλή ποιότητα παραγωγής. Όχι πρόχειρα, γιατί πρόχειρα μπορεί να γινόταν και παλιά, αλλά τώρα γίνεται και πολύ, πολύ προσεγμένα. Πώς θα ένιωθες αν ποτέ βρισκόσουν, εγώ αυτό έχω αναρωτηθεί, στη θέση του Μάρτιν, τον οποίο τον πιέζουν, γράψε βιβλίο, άντε τελείωνε, γράψε πριν ξεπεθάνεις και γίνεται πανικός και σε πιέζουν κτλ. Δεν είναι πολύ αγχωτικό, δεν είναι πολύ, ξέρεις, πώς το λένε. Κατά πόσο θα ήθελες κάτι τέτοιο να γίνει τόσο επιτυχημένο που πλέον αρχίζει να επεμβαίνει λίγο και στον τρόπο που δουλεύεις? Γιατί μπορεί να παίρνουν και παραγωγές μέσα και μπορεί να παίρνουν χίλια δύο πράγματα. Ενδιαφέρουσα ερώτηση, την οποία δεν ξέρω πώς να απαντήσω ακριβώς, γιατί δεν είναι ίδια τα δεδομένα του εξωτερικού χώρου έκδοσης με τον εγχώριο χώρο έκδοσης. Με την Ελλάδα. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η επιμέλεια και η επέμβαση από έναν επιμελητή του εκδοτικού εδώ σε εμάς, όπως υπάρχει στο εξωτερικό, που κάποιος συγγραφέας μπορεί να πάει και θα πουλήσει μέσω ενός agent την ιδέα του ουσιαστικά σε έναν εκδοτικό και θα γίνουν κατά 90% πάρα πολλές, ας πούμε, αλλαγές και βελτιώσεις και διορθώσεις. Εδώ σε εμάς δεν παίζει αυτό. Δηλαδή έχω την ιδέα μου, την πάω αυτούσια, ατόφια, ας πούμε, και δεν θα γίνουν τέτοιες επεμβάσεις. Δηλαδή σε κανένα δεν συγκρίνονται αυτά τα δύο επίπεδα, από όσο ξέρω από τη δικιά μου εμπειρία και από τους άλλους του χώρου, έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε συναντήσει κάτι τέτοιο. Μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη εκδοτική στο μέλλον που να λειτουργεί διαφορετικά, αλλά μέχρι στιγμής δεν πάμε έτσι. Οπότε, ας πούμε, με ρωτάς με τα δεδομένα τα δικά μας ή αν ήμουν ένας επιτυχημένος συγγραφέας του εξωτερικού, ας πούμε. Αν γίνεις, πες θεωρητικά, ας πούμε, τώρα ότι είμαστε στο μέλλον, okay, προχωράμε μερικά χρόνια και έστω ότι η σειρά βιβλίων που έχεις τώρα αποκτά το ενδιαφέρον του κάποιον από το εξωτερικό. Έτσι, είτε εκδοτικού οίκου είτε οτιδήποτε θες. Είτε ακόμα και εταιρείες παραγωγής σειρές, οτιδήποτε. Και σου λένε, μας ενδιαφέρει πολύ αυτό να το κάνουμε κάτι, σε μια σειρά, μια ταινία. Κατά πόσο θα ένιωθες, δηλαδή μετά πόσο άνετα είσαι στη φάση ότι θα επέμβουν πάρα πολλές αυτό που κάνεις? Γιατί το δικό σου είναι ένα δικό σου δημιούργημα, το νιώθεις πολύ δικό σου, ξέρεις. Θέλω να το προστατεύσεις και πολλές φορές. Σίγουρα θα είχα ένα μικρό άγχος, εξαρτάται και ποιος θα το αναλάμβανε φυσικά. Πάντα θέλεις το καλύτερο, αλλά κακά τα ψέματα όλοι θα ήθελαν κάτι τέτοιο, πιστεύω. Βέβαια. Δηλαδή, ακόμα και μια κακή μεταφορά εν τέλει, αν αποδειχθεί κακή, και πάλι είναι μια μεταφορά, δηλαδή κάνει καλό, μπορεί να κάνει καλό και με άλλους τρόπους. Δηλαδή, εάν είναι μια τόσο κακή μεταφορά ενός βιβλίου, μου έχει τύχει, ας πούμε, σε κάποια πράγματα, να λέω, οκ, okay, κάτσε να πάρω να διαβάσω το βιβλίο που όλοι λένε ότι είναι καλύτερο. Οπότε μπορεί να λειτουργήσει με διάφορους τρόπους μια μεταφορά. Πάντως θα το ήθελα, όντως. Θα το ήθελα να συμβεί φυσικά. Αν θα ένιωθα πίεση σαν τον Μάρτιν, ας πούμε, δεν νομίζω, γιατί ο Μάρτιν είναι ένας περίεργος διαφορετικός συγγραφέας στον τρόπο που γράφει. Να σου πω βέβαια ότι δεν είμαι του Game of Thrones εγώ ο άνθρωπος. Όχι για κανένα ιδιαίτερο λόγο, απλά έχοντας διαβάσει κάποια κείμενα του Μάρτιν, δεν μου άρεσε τόσο η γραφή του, και επειδή έχω λίγο τα τελευταία χρόνια φύγει από αυτό το medieval, ας πούμε, επικό fantasy, βασίλεια, ξέρω εγώ, και αυτά, δεν διαβάζω τόσο πολύ τέτοια φαντασία, δεν βλέπω, πάω προς πιο διαφορετικά πράγματα, οπότε το έχω αφήσει λίγο και Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει με το Game of Thrones. Ξέρω ότι έχει μια πολύ κακή τελευταία σεζόν, αλλά αν με ρωτήσει παραπάνω, δεν μπορώ να πάρω θέση, ας πούμε. Όχι, δεν θα μιλήσω με το περιεχόμενο, γιατί την τελευταία σεζόν ούτε εγώ δεν την είδα, φαντάσου. Okay. Δεν ασχολήθηκα. Απλώς έχω δει τα περισσότερα επεισόδια. Τις περισσότερες σεζόν τις είχα δει. Δεν έχω διαβάσει κανένα βιβλίο, παράδειγμα. Okay. Υπάρχουν πάντως, να ξέρεις, διαφορετικά είδη συγγραφέων. Ουσιαστικά χωρίζονται σε δύο κομμάτια. Ανάλογα με το πώς δουλεύουν, αν θέλεις να στο πάω. Για πες, okay. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ουσιαστικά τους λέμε είτε αρχιτέκτονες είτε κυπουρούς τις δύο κατηγορίες. Και πάνω σε εξής, οι κυπουροί είναι αυτοί οι οποίοι είτε δεν γνωρίζουν καθόλου που πρόκειται να πάει η ιστορία τους, είτε έχουν ένα πολύ rough draft της όλης ιστορίας και την ανακαλύπτουν γράφοντας. Ουσιαστικά, εάν γράφεις και όπου μας βγάλει πηγαίνοντας και βλέποντας, είσαι ένας κυπουρός, ρε παιδί μου.
Αν είσαι ένας αρχιτέκτονας, είσαι το αντίθετο άκρο ακριβώς. Είσαι αυτός ο τύπος ο οποίος ξέρει ακριβώς τι θα γίνει στην ιστορία. Μπορεί μέχρι και γελίες λεπτομέρειες, ρε παιδί μου, σε υπερβολικό βαθμό ξέρει τι γίνεται στην ιστορία. Και αφού ξέρει όλες τις λεπτομέρειες, μετά κάθεται και γράφει. Οπότε για τον έναν είναι πιο δημιουργική η διαδικασία της ανακάλυψης και καθώς γράφει. Για τον άλλον είναι μια προετοιμασία και απλά μετά του μένει να το γράψει. Καλά. Μπορείς να καταλάβεις λοιπόν ότι ο Μάρτιν σε ποια κατηγορία ανήκει. Είναι κυπουρός, τέρμα. Παίρνει και κόβει. Θεωρώ πως ναι, εφόσον το έχει πάρει 10-20 χρόνια να τελειώσει ένα βιβλίο. Ας πούμε, εγώ είμαι από τους αρχιτέκτονες. Δηλαδή είμαι ο τύπος που ξέρω τις λεπτομέρειες. Μπορώ να σου πω τι θα γίνει σε όλα τα βιβλία. Δεν ξέρω λεπτομέρειες του τύπου στο τάδε κεφάλαιο, στην τάδε παράγραφο, στην τάδε πρόταση θα υποθεί αυτό. Αλλά ξέρω ποιοι είναι οι χαρακτήρες, που οδηγείται η εξέλιξή τους. Ξέρω τα σημεία της πλοκής, ρε παιδί μου, τα έχω συνεχώς στο μυαλό μου. Και δουλεύω έτσι πιο οργανωμένα. Και με έχει βοηθήσει να σου πω αρκετά αυτός ο τρόπος. Γιατί εντάξει, δεν είναι ότι μπορώ να κάνω και κάτι άλλο, γιατί θα ήταν υπερβολικά δύσκολο να αλλάξεις έτσι τις συνήθειές σου, ειδικά αν κάτι δουλεύει για σένα. Να πω βέβαια σε μια παρένθεση ότι ο καθένας δουλεύει με τον τρόπο που τον βολεύει και δεν είναι αυστηρά αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είσαι και λίγο κυπουρός και λίγο αρχιτέκτονας, ο καθένας πάει όπως θέλει, βλέποντας και κάνοντας ό,τι τον βολεύει εκείνον, έτσι. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Εγώ προσωπικά με έχει βοηθήσει γιατί κάθισα κάπως να τα χωρίσω, ρε παιδί μου. Διότι σου είπα ότι αυτά τα βιβλία τα έχω γράψει έτσι πιο παλιά, τα σκοτεινά βήματα. Τώρα γράφω κάτι διαφορετικό. Και κάθισα κάτω και είπα ότι θέλω να τελειώσω, θέλω να δω πόσα βιβλία μπορώ να τελειώσω σε ένα χρόνο, ας πούμε. Κάπως να το χωρίσω θεματικά, γιατί παίρνει περίπου ένα εξάμηνο, ας πούμε, χοντρικά να πω, σε καλές περιπτώσεις, για νομίζω για έναν καλό μέσο όρο των συγγραφέων να γράψουν να τελειώσουν, ας πούμε, το πρώτο τους, το draft, τέλος πάντων. Και εγώ λέω ότι εφόσον είμαι οργανωμένος εγώ πάντα και απλά μου μένει να το γράψω και δεν έχω να κάνω τόσες διορθώσεις και τόσες ριζικές αλλαγές, ένας καλός όρος για μένα ήταν, ας πούμε, οι 4 μήνες, κάπως έτσι. Και τώρα μέσω COVID, όταν άρχισε αυτό τον προηγούμενο Φεβρουάριο, είπα και okay, θα κάτσω να γράψω και θα βάλω ένα πρόγραμμα, ας πούμε, και έγραφα κάθε μέρα ή κάθε 2 μέρες, ανάλογα πόσο μπορούσα. Περίπου ένα κεφάλαιο τη μέρα και τελείωσα το βιβλίο της νέας μου σειράς στους 2 μήνες ακριβώς. Έλα. Ναι, και σκέφτομαι λοιπόν ότι θα ήταν ένας πολύ καλός μέσος όρος, ρε παιδί μου, για να φτιάξω ένα πρόγραμμα, να πω ότι ok, 3-4-12 μπορώ να δουλεύω 4 μήνες max το κάθε βιβλίο και μπορώ να έχω 3 βιβλία το χρόνο, ας πούμε, σε πάρα πολύ ιδανικές συνθήκες. Ναι. Οπότε αυτός είναι ένας στόχος για μένα. Το 20 κατάφερα να γράψω 2 βιβλία αντί για 3, βέβαια. Αλλά ξέρεις. Ποτέ δεν πάει όπως θέλουμε. Ναι. Απλώς λέω ότι ξέρεις, το βλέπω κάπως έτσι σαν στόχο, γιατί ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω και απλά μένει να βρω τον χρόνο και ξέρεις, τον τρόπο να κάνω τη δουλειά μου. Δεν έχω θέμα να ανακαλύψω την ιστορία μου. Ναι. Οπότε το έχεις ήδη Και με συγχωρείς τώρα, γιατί έχω άπειρες απορίες. Αρχικά, πώς γίνεται να το έχεις οδομημένο στο μυαλό σου και να ξέρεις ακριβώς τι θα γράψεις μετά, ή γράφεις σε σημειώσεις, σε τύπου πρόχειρο, λίγο πολύ ξέρεις το σκελετό σε αυτό που θέλεις να γράψεις και μετά πας? Γιατί αλλιώς δεν το ξεχνάς μετά. Ξέρεις, δεν ξεχνάς κάποια βασικά σημεία, ή τα έχεις όλα στο μυαλό σου τελείως αποθηκευμένα και δεν το χάνεις με τίποτα? Θα σου πω. Γενικά, πάλι να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι γενικά οι συγγραφείς που δουλεύουν έτσι συνήθως κρατάνε πολλές σημειώσεις. Μπορεί να κάνουν και σχέδια και το οτιδήποτε. Ναι. Επειδή μιλάω με τη δικιά μου εμπειρία, δεν θέλω να πω ότι ξέρεις, δεν θέλω να φανεί ότι μπορεί έτσι να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Απλά ξέρεις, βάζω αυτό το disclaimer. Όχι, είναι ο τρόπος σου. Ναι, είναι απλά τρόπος, λέω γιατί η δικιά μου εμπειρία. Αυτό θέλω να πω. Βεβαίως. Ότι τη συγκεκριμένη ιστορία είναι λίγο δύσκολο να την ξεχάσω, διότι την δουλεύω πολλά χρόνια. Θα γυρίσω σε αυτό. Οι σημειώσεις που κρατάω είναι του τύπου λεπτομέρειες που εύκολα ξεχνάω. Δηλαδή ημερομηνίες πολύ συγκεκριμένες, για να μην τις μπερδέψω, οικογενειακά δέντρα,
ημερομηνίες που γίνονται γεγονότα, τέτοιου είδους πράγματα τα οποία πρέπει να είναι σεταρισμένα. Δεν τα έχω όλα στο μυαλό μου ανά πάσα στιγμή, ξέρω περίπου τι γίνεται και αν τύχει η περίσταση σε αυτό που γράφω, ξέρεις, κάνω ένα μικρό διάλειμμα, σταματάω, βγάζω ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζονται για να μην μπερδέψω κάτι και συνεχίζω. Γιατί είναι ανθρώπινο και είναι εκνευριστικό κιόλας. Γιατί φαντάζομαι να κάνεις λάθος, να έχεις ένα τεράστιο, ξέρω εγώ, γενεολογικό δέντρο κάποιων χαρακτήρων και να κάνεις λάθος σε μία ημερομηνία, πρέπει μετά να αλλάξεις ίσως πολλά πράγματα. Μπορεί να σου κάνει μεγάλο κακό κάτι τέτοιο πράγμα. Η συγκεκριμένη ιστορία τώρα που ήθελα να σου πω, γιατί είναι δύσκολο να την ξεχάσω. Okay, ένα background check για μένα. Τα είχαμε πει και κατηδίαν και σου είχα πει ότι ασχολούμασταν, ρε παιδί μου, ξέρεις, γυμνάσιο, λύκειο, από όποτε ασχολούμασταν με διάφορα, με μυθοπλασία γενικά, ταινίες, σειρές, βιβλία, άνιμε, μάγκα, οτιδήποτε, με τους φίλους μου, με την παρέα μου. Τότε ήταν η περίοδος που και εγώ ήμουνα δημιουργικός στα πρώτα μου βήματα και επίσης εγώ τι έκανα. Ήμουνα σκίτσαρα. Okay, ζωγράφιζα κάπως. Α, σου άρεσε. Ναι, ήμουνα. Απλά το έκανα, δεν ξέρω. Μου φαίνονταν, ξέρεις, είναι γραμμές, οπότε μπορείς να εκπαιδευτείς εύκολα στο να ζωγραφίζεις, ρε παιδί μου, εάν ασχολείσαι, να γίνεις έστω καλός, αν περνάς το χρόνο σου, αν σου αρέσει. Και το έκανα από μικρός. Διάβαζες πολλά και κόμιξ και. Ήταν αυτή η περίοδος. Και επειδή, ξέρεις, είχα ότι. Okay, έχω κάποιες θέσεις για μια ιστορία. Αυτό που έκανα ήταν ότι κατά κάποιο τρόπο έκανα ένα κόμικ ή ένα μάγκα, ανάλογα τώρα, όπως θες, ανάλογα την περίοδο, γιατί διαφορετικά αναγνώσματα είχαμε. Για πες αγαπημένα, έτσι, από απόρρια. Συγγνώμη που σε διακόπτω, δηλαδή το έχω πολύ απόρρια. Αγαπημένα. Για πες κάποια αγαπημένα που σου άρεσαν, ναι, τα πρώτα που σχεδίαζες, ας πούμε, αν είχες κάποια έμπνευση. Ή το σχέδιο ήταν άσχετο από αυτό που διάβαζες. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει. Δηλαδή, συνήθως ο λόγος που ζωγράφιζα ήταν γιατί μπορούσα να πω έτσι ιστορίες βγάζοντας από τη μέση τις περιγραφές. Διότι αν απλά πρέπει να γράψω διάλογο και να ζωγραφίσω τη σκηνή, είναι πολύ πιο απλό. Δεν ξέρω είναι πιο απλό. Για μένα τότε ήταν πιο απλό. Δεν ξέρω να βγάζει νόημα. Κατάλαβα. Αλλά έτσι μπορούσα. Και ξέρεις, ήταν αυτή η φάση που μετά το σχολείο θα πάω να φτιάξω, ας πούμε, 6 σελίδες. Κόμικ για την επόμενη μέρα και αναπτύχθηκε μια ιστορία, ρε παιδί μου, η οποία με τα χρόνια πήρε πιο όριμες μορφές και πλέον είναι αυτή η οποία γράφω, δηλαδή για τους φίλους μου, ρε παιδί μου, το ότι έγραψα τα σκοτεινά βήματα ήταν ένα διάλειμμα, ήταν μια παράκαμψη, γιατί δεν ήθελα κατά κάποιο τρόπο να, γράφοντας το πρώτο μου βιβλίο, να κάψω την τη μεγάλη, την καλή την ιδέα, να σου το πω έτσι. Είπα ότι το πρώτο μου έργο να είναι κάτι διαφορετικό, okay. Και κάπως οι ιδέες που πέρασαν και δεν κολλούσαν με αυτό το έργο, ας πούμε, ζωής κατά κάποιον τρόπο που έγραφα ήδη, αυτά που δεν τέριαζαν τα έκανα σκοτεινά βήματα ουσιαστικά για να μάθω κι εγώ λίγο να γράφω, να δοκιμαστώ, να καταλάβω κι εγώ τι μου γίνεται με τη συγγραφή. Και κάπως έτσι να βρεις το στυλ σου, ναι. Ναι. Και τώρα που, ας πούμε, νιώθω πιο άνετα και γνωρίζω παραπάνω πράγματα και λέω ότι okay, θα πιάσω να αρχίσω να γράφω λίγο από αυτά τα βιβλία. Δηλαδή, τα σκοτεινεύματα για μένα ήταν κάπως μια παράκαμψη, ξέρεις, στο ευρύτερο πλαίσιο που σου εξηγώ. Δηλαδή, εάν με ήξερες από τότε, δεν θα σου φαίνονταν περίεργο αυτό που λέω. Θα ήταν περίεργο που βγήκανε σκοτεινά βήματα. Για το υπόλοιπο κοινό που ξέρει τα σκοτεινά βήματα, θα τους φανεί περίεργο που βγαίνει κάτι άλλο, ας πούμε. Αλλά για μένα ήταν το Β project, ξέρω εγώ. Και είμαι πολύ χαρούμενος που ασχολούμαι με το άλλο μου project, το οποίο το δουλεύω, ας πούμε, ξέρεις, είναι κάπως πολλά χρόνια. Γι' αυτό το ξέρω μέσα έξω, δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, έχει οριμάσει, έχουν αλλάξει πράγματα, έχουν προσταθεί, έχουν αφαιρεθεί, έχουν γίνει αλλαγές. Καταλαβαίνεις ότι το γνωρίζω, μου είναι αρκετά οικείο, είναι αρκετά κοντά σε μένα, που δεν χρειάζεται να σημειώσω τόσα πολλά, γιατί είναι κάτι που συνεχώς με συντροφεύει, ρε παιδί μου, και το δουλεύω. Κατάλαβα. Ερώτηση, σου είχε τύχει ποτέ να έχεις καλές ιδέες σε άσχετες στιγμές, ειδικά όταν είσαι σε μια κατάσταση ύπνου και ξύπνιου, ή ειδικά άμα ξυπνάς και κάτι από κάποιο όνειρο που έβλεπες σου ανακοίνησε κάτι και λες, πω, αυτό ωραίο να το κρατήσω κάπου, να το γράψω γιατί θα το χάσω.
Oh, ναι, ναι, σίγουρα. Εμένα μου συμβαίνει συχνά, γι' αυτό το λέω. Χωρίς να είμαι συγγραφέας κιόλας. Σίγουρα, σίγουρα. Και εμένα μου συμβαίνει σε όλους, πιστεύω. Μπορεί κιόλας να γίνεται λίγο επίτηδες, κατά μία έννοια, δεν ξέρω. Δηλαδή, ανάμεσα στο ύπνο και ξύπνιο, που προσπαθείς να κοιμηθείς και κάτι θέλεις να σκεφτείς, μπορεί να καταλήξω να σκέφτομαι, ξέρεις, κάποιες σκηνές που θέλω να γράψω. Ναι. Και είτε κοιμάμαι και την ξεχνάω, ναι, είτε κοιμάμαι και ξυπνάω και τη θυμάμαι. Οπότε... Ναι, πάνω σε αυτό, σου έχει τύχει ποτέ το άλλο που είσαι πολύ εκνευριστικό να λες κάποια στιγμή, έχω μια πολύ καλή ιδέα, πω πω αυτό ωραίο, θα το γράψω τώρα, όχι μετά, δεν μπορώ να το ξεχάσω, θα το γράψω αργότερα και μετά να το ξεχάσεις και να λες, να σπάς το κεφάλι σου να το θυμηθείς μετά. Ναι, ναι, πιο σπάνια, πιο σπάνια. Ευτυχώς πιο σπάνια. Κοίτα, γενικά έχω καλή μνήμη. Είσαι πολύ καλός τότε, εντάξει. Ναι, ναι, δηλαδή δεν τα ξεχνάω τόσο εύκολα. Αλλά γίνεται συχνά όταν, γιατί μιλάμε και με άλλους συγγραφείς, ρε παιδί μου, και μπορεί να ξέρεις να χαζολογάμε, να πετάμε διάφορες ιδέες, να κάνουμε διάφορες πλάκες και αναπτύσσουμε για την πλάκα διάφορα πράγματα που δεν καταλήγουν πουθενά, αλλά έχουν πολύ φάση. Κάπου διάβαζα εσύ, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, ο Στίβεν Κίνγκ, που το έλεγε, ότι πολλές ιδέες που είχε για κάποιο λόγο δεν τις ανέπτυξε ποτέ και τελικά επειδή τις ξέχασε, περάσαν άλλα πράγματα που έγραψε. Κατέληξαν, λέει, κάπου, ξέρεις, στη χώρα των χαμένων ιστοριών που για τους συγγραφείς και ιδέες που ποτέ δεν γίνανε για τον ΑΒ, μπορεί και συγκυριακά τελείως. Ναι. Που θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν γίνει σε βιβλία ή να έχουν μετουσιωθεί. Για κάποιο λόγο δεν προχωρήσαν τότε και μετά έμεινε αυτό και δεν ξαναπήγε πίσω, ξέρεις, να την επισκεφτεί ξανά. Θες να σου πω ότι είναι χειρότερο. Είναι όταν έχεις μία ιδέα την οποία δεν πρόκειται ποτέ να γράψεις. Διότι αφενός δεν έχεις χρόνο. Γιατί κακά τα ψέματα είναι μια πολύ, έτσι, πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση χρόνου. Είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση χρόνου να γράψεις ένα βιβλίο. Μπορεί να πάρει μήνες, μπορεί να πάρει χρόνια ολόκληρα. Και ναι, δηλαδή από την συγγραφή μέχρι την έκδοση και μετά το οτιδήποτε επακολουθεί είναι μια πάρα πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Και αν δεσμευτείς να γράψεις μια σειρά, ειδικά όσο μεγαλύτερη είναι, είναι μεγάλο, είναι βάρος, είναι βάρος. Οπότε ναι, έχεις πολλές ιδέες τις οποίες δεν θα γράψεις, γιατί απλά δεν μπορείς να σταματήσεις από αυτό που ήδη γράφεις. Αν έχεις δεσμευτεί σε μια σειρά βιβλίων, εννοείς. Και αν δουλεύεις ήδη ένα μόνο βιβλίο. Ναι. Δηλαδή εκτός αν κρατήσεις την καβάντζα για μετά, ξέρεις, όταν θα απλά για τον περισσότερο κόσμο δεν είναι δεδομένο το πότε θα τελειώσουν αυτό το βιβλίο το οποίο γράφουν. Μπορεί να το τελειώσουν, ξέρω εγώ, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Μπορεί μετά να πρέπει να το διορθώσουν, να κάνουν αλλαγές, να ξαναγράψουν κάποια πράγματα ενδεχομένως. Και δεν θέλεις αυτή η ενέργεια να απορρέει κάπου αλλού σε ένα άλλο project, ας πούμε. Δεν θεωρώ ότι είναι καλό να γράφεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα, δηλαδή, εγώ προσωπικά. Αν κάποιος μπορεί να το κάνει, πιστεύω, καλά κάνει να το κάνει. Ναι. Ξέρεις άτομα που μπορούν να γράφουν δύο βιβλία ταυτόχρονα. Μου ακούγεται πολύ δύσκολο να πηγαίνεις το context switching, δηλαδή, από τη μία στο άλλο, ξαναπίσω. Προσωπικά όχι. Ξέρω άτομα που γράφουν, που έχουν βγάλει βιβλία που είναι σε διαφορετικά είδη back to back. Okay. Αλλά αυτό είναι πιο. Ναι. Και πάλι δύσκολο, αλλά πιο απλό. Back to back, τουλάχιστον, δηλαδή σταματάς το ένα και ξεκινάς το άλλο. Ναι, δηλαδή αλλά το κάνεις ταυτόχρονα. Τη μία χρονιά βγήκε ένα το βιβλίο τάδε, την άλλη χρονιά βγήκε ένα διαφορετικό βιβλίο σε ένα άλλο είδος. Και αυτό μου φαίνεται αρκετά δύσκολο. Γιατί κυρίως εμείς που είμαστε συγγραφείς του φανταστικού, είμαστε της δέσμευσης. Διότι συνήθως τη φαντασία έχει σειρές, έχει κοσμοπλασία, έχει κάποια πράγματα τα οποία δεν τελειώνουν εύκολα. Ωστόσο έχω και κάποιους γνωστούς, έχω μια φίλη η οποία γράφει φαντασία, αλλά γράφει βιβλία τα οποία δεν είναι σειρές, είναι standalone και είναι διαφορετικές ιστορίες, ας πούμε. Όπου, ξέρεις, βλέπω ότι, θυμάμαι ότι, ξέρεις, πριν μισό χρόνο διαβάζαμε κάτι εντελώς άλλο, τώρα διαβάζουμε κάτι εντελώς άλλο, δηλαδή, okay. Και αυτό είναι πολύ αξιοσημείωτο. Ναι. Θυμάμαι τώρα από μνήμης, διόρθωσέ με αν το γνωρίζεις κι εσύ. Θυμάμαι ότι ο Dickens έλεγε ότι ο τρόπος συγγραφής του είναι πολλές φορές να φαντάζεται τους χαρακτήρες, να τους φέρνει στο μυαλό τους, σαν να συνδιαλέγεται λίγο μαζί τους, για να φτιάχνει λίγο την προσωπικότητά τους, δηλαδή τους φαντάζεται σε διαφορετικές καταστάσεις, πώς θα αντιδρούσαν ο ένας με τον άλλον κτλ. Και μετά τους γράφει. Δηλαδή χτίζει τους χαρακτήρες πρώτα και μετά την ιστορία. Αυτό ανήκει στην κατηγορία κυπουρού ή αρχιτέκτονα.
Νομίζω είναι σίγουρα Κυπουρού, γιατί είναι αυτή η ανακάλυψη που έχεις κατά τη διάρκεια. Οι Κυπουροί συνήθως είναι αυτοί που λένε ότι οι χαρακτήρες τους έχουν δικιά τους φωνή και ότι αυτοί οδηγούν την ιστορία ουσιαστικά. Ναι, ναι. Το οποίο μου ακούγεται εμένα αξιοπραγματικό σαν απλός αναγνώστης, ότι κάποιος καταφέρει να κάνει κάτι τέτοιο. Κοίτα, και εμένα σαν συγγραφέας που γράφει με διαφορετικό τρόπο. Γιατί εγώ έχω τους χαρακτήρες μου έτοιμους και ξέρω τι θέλω από τον καθένα, ρε παιδί μου, και τι θέλει ο καθένας από την ιστορία. Και μπορεί να ανακαλύψω κάτι περισσότερο ενδιαφέρον γράφοντας κι εγώ, εννοείται. Μπορεί να θεωρήσω ότι ξέρεις, okay, αυτός ο χαρακτήρας θέλει λίγο περισσότερη ανάπτυξη, ή τελικά ξέρεις, πήγε καλύτερα από ό,τι περιμένω, οπότε θα δείξουμε λίγο παραπάνω πράγματα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει ποτέ η τροπή μιας ιστορίας εξαιτίας κάποιου χαρακτήρα ή κάτι που δεν περίμενα. Αλλά έχω φίλους συγγραφείς οι οποίοι έρχονται και λένε: ξέρεις κάτι, έκανα τον τάδε χαρακτήρα, πλέον τώρα του προσθέθεσα αυτό. Ή είδα ότι ξέρεις, πήγε και έκανε εκείνο και το άλλο. Και εγώ είμαι. Τι εννοείς, πώς γίνεται να μην ξέρεις ποια αρχή, μέση και τέλος έχει εξέλιξη του χαρακτήρα και πού πηγαίνει μετά από 5 βιβλία. Και εντάξει, είμαι εγώ ο περίεργος, είναι αυτή η περίεργη, εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Είμαι εγώ ο πιο περίεργος, είναι η αλήθεια. Είναι πιο normal να είσαι Κυπουρός. Ναι. Έχεις αγαπημένους συγγραφείς, δηλαδή έχεις συγγραφείς τους οποίους προτιμάς, οι οποίοι μπορεί τελικά να είναι πιο πολύ το ένα στυλ ή το άλλο, που σου ταιριάζει και εσένα σαν ο ίδιος συγγραφέας, ή αυτό είναι ανεξάρτητο, το τι σου αρέσει να διαβάζεις? Όταν είμαι αναγνώστης, στο mood του αναγνώστη, ναι. Δεν ψάχνομαι συγκεκριμένα. Δηλαδή διαβάζοντας ένα βιβλίο κοιτάω απλά να περάσω καλά, δεν κοιτάω να δω τι μπορώ να κριτικάρω ή συγγραφικά τι μπορώ να απορροφήσω απαραίτητα, ρε παιδί μου. Μπορεί να δω κάτι το οποίο οργανικά θα μου μείνει από τον τρόπο γραφής ή από την ιστορία, αλλά συνήθως το απολαμβάνω πολύ. Δηλαδή αν διαβάσω ένα καλό βιβλίο δεν μου κάνει καλό σαν συγγραφέας, διότι μετά θα θέλω να μιλήσω γι' αυτό, να το διαβάσει κάποιος άλλος, και θα θέλω να ασχοληθώ με αυτό το καλό βιβλίο αντί να γράφω το δικό μου βιβλίο. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβες. Οπότε μου αρέσει πολύ, ξέρεις, είναι αυτή η συζήτηση που σου είπα ότι μου αρέσει και για τα δικά μου βιβλία. Μου αρέσει γενικά να υπάρχει αυτή η συζήτηση πάνω σε τέτοια θέματα. Και ναι, δεν ψάχνω ένα είδη, αλλά σίγουρα πρέπει να έχω αγαπημένους συγγραφείς που γράφουν με οποιονδήποτε τρόπο. Ναι, ναι, είναι ανεξάρτητο αυτό. Mm-hmm. Τι ήθελα να σου πω τώρα πάνω και σε κάτι που συζητήσαμε τηλεφωνικά. Θεωρώ ότι γενικότερα είναι οι συγγραφείς λίγο περίεργα πλάσματα, με την έννοια ότι τι είναι ένα βιβλίο, έτσι. Έχω κάνει αυτή την ερώτηση σε κάποιον. Τι είναι ένα βιβλίο για σένα? Και μου έχουν δώσει απαντήσεις τύπου, για μένα είναι, ξέρεις, μια ευχάριστη συντροφιά, είναι μια ωραία σχολεία, περνάω καλά, όπως είσαι και εσύ. Αλλά για μένα περισσότερο απ' όλα, αλλά σου ξαναλέω, διόρθωσε με, θέλω να μου πεις και εσύ την άποψή σου, είναι, για μένα είναι εκπληκτικό το ότι κάποιος από το μηδέν δημιουργεί κάτι. Γενικά που δημιουργεί μου είναι εκπληκτικό, αλλά πόσο μάλλον ότι από το πουθενά ξαφνικά ξεπηδάει ένα ολόκληρο σύμπαν, το οποίο είναι ολοκληρωμένο, με ολοκληρωμένες προσωπικότητες, πολλές φορές πιο ολοκληρωμένες προσωπικότητες από τις προσωπικότητες που θα δούμε στον πραγματικό κόσμο, το οποίο είναι για μένα εξωπραγματικό. Δηλαδή είναι ένα πόνιμο που κάποιος έχει αποτυπώσει εκεί, πολλές φορές και ένα κομμάτι του εαυτού του, πολλές φορές δικά του ερεθίσματα, ακόμα και υποσυνείδητες σκέψεις που μπορεί να μην ήθελε τελείως συνειδητά να περάσουν και θα περάσουν και έτσι. Κατά πόσο εσένα, αν συμφωνείς με αυτό, ή κατά πόσο πιστεύεις ότι είναι κάτι απλά άλλο, δηλαδή πώς το αντιλαμβάνεσαι σε ένα βιβλίο από μόνο του, πώς το προσεγγίζεις? Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι εκπληκτικό το ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν είναι κάτι που περιορίζεται στα βιβλία φυσικά. Είναι γενικά στην μυθοπλασία, με την έννοια του ότι είναι εκπληκτικό ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε ιστορίες. Είτε είναι στη μεγάλη, στη μικρή οθόνη, είτε είναι σε οποιοδήποτε μέσο τέχνης. Τα βιβλία είναι το πιο προσβάσιμο. Μάλλον δεν είναι το πιο προσβάσιμο, διότι περιορίζεται γλωσσικά. Είναι το πιο εύκολο να ασχοληθείς σαν δημιουργός ίσως, διότι το μόνο που χρειάζεσαι είναι να ξέρεις την μητρική σου γλώσσα, ας πούμε, για να γράψεις κάτι. Δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα, πρέπει να πω εγώ. Ναι, απλά ξέρεις. Όχι, θα σου πω τι γίνεται. Κάνεις λάθος εδώ. Είναι πολύ εύκολο να γράψεις ένα βιβλίο, είναι πολύ δύσκολο να γράψεις ένα καλό βιβλίο. Okay, ναι, σε αυτό συμφωνώ. Οπότε ξέρεις, ναι, ισχύει. Ναι. Είναι αυτό. Ότι μπορεί να θέλεις να πεις κάτι, να μην ξέρεις πώς να το πεις, μπορεί να το πεις λάθος. Όχι επιτυχημένα. Θέλει ενασχόληση, γιατί έχει αρκετό βάθος
Ωστόσο, δεν έχει. Η τιμή εισόδου, ρε παιδί μου, είναι μηδαμινή. Δεν απαιτούνται πολλά πράγματα για να ξεκινήσεις να γράφεις. Εάν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς, το ταβάνι μπορεί να μην έχει κανένα απολύτως όριο, βέβαια. Είναι πολύ ενεργητικό για κάποιον να διαβάζει ένα βιβλίο, γιατί παίζει με τη δικιά σου φαντασία και μόνο. Δεν έχει κάποιο visual storytelling όπως μπορεί να έχει μια ταινία ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι απλά η δικιά σου φαντασία και πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις λέξεις που διαβάζεις. Είναι κάτι που, αν δεν έχεις όρεξη να το διαβάσεις εκείνη τη στιγμή, δεν θα δουλέψει για σένα. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό, πρέπει να αφιερώσεις χρόνο σαν αναγνώστης. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή. Δεν είναι εύκολο να διαβάζεις βιβλία. Εξαρτάται και από το πόσο αναγνώστης είναι ο αναγνώστης, έτσι, πόση φαντασία έχει κι αυτός. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι συζητούσα τώρα με ένα φίλο μου και του λέγα, ανταλλάσσαμε λίγο ιδέες για κάποια βιβλία. Και μου λέει αυτό ότι εγώ μου λέει, βέβαια, δεν τα διαβάζω. Μου λέει, τα ακούω σε μορφή audiobook, που και αυτό είναι μια πολύ χρήσιμη μορφή. Ποιο είναι το θέμα τώρα όμως? Δηλαδή, σε αυτό κατάληξαμε, ότι του λέω, ποια είναι η διαφορά τώρα μεγάλη? Όπως είπες και πριν, θα σταθώ πολύ σε αυτό που είπες πριν, ότι η ανάγνωση είναι μια ενεργητική διαδικασία. Σε θέλει εκεί και απαιτεί και δυστυχώς και προσπάθεια. Δηλαδή, πολλές φορές ακούω από κάποιον ότι τώρα δεν μπορώ να διαβάσω κάτι, γιατί επειδή προσπάθεια προτιμώ να δω κάτι, γιατί όταν βλέπω κάτι, μια ταινία, είμαι παθητικά. Εκεί είναι παθητική διαδικασία. Απλώς μένω εκεί σαν παθητικός τηλεθεατής και βλέπω κάτι. Και ξέρω ότι έχει και μια συγκεκριμένη διάρκεια. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει μια συγκεκριμένη διάρκεια. Οπότε το προγραμματίζω και πιο εύκολα. Τώρα, το να διαβάσεις κάτι απαιτεί πολύ προσωπική προσπάθεια, αλλά γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πω εγώ, είναι και πολύ πιο ανταποδοτική διαδικασία. Γιατί θα πάρεις πολύ περισσότερα ερεθίσματα, αν είσαι και εσύ πρόθυμος να τα πάρεις αυτά τα ερεθίσματα μέσα από την διαδικασία της ανάγνωσης, παρά ακόμα και από το αρτιότερο, από την αρτιότερη ταινία, που και αυτή εξαιρετική θα είναι. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να πάρει πολλά πράγματα. Απλώς θέλω να πω ότι είναι διαφορετικές διαδικασίες. Και το audiobook κάθεται κάπου στη μέση. Δηλαδή, είναι ότι και αυτό σου αφήνει λίγο τη φαντασία ελεύθερη να το φανταστείς κάτι που ακούς, αλλά απ' την άλλη, ότι πολλές φορές, άμα για λίγο χάσεις την συγκέντρωσή σου, έχεις χάσει κάποιο κομμάτι. Και επειδή συνήθως τα audiobooks, όπως και τα podcasts, καλή ώρα, τα κάνεις συνήθως όταν κάνεις και κάτι άλλο. Δηλαδή, για να και πολύ σωστά είναι, ας πούμε, γιατί γλιτώνεις χρόνο. Δηλαδή, μπορεί να μαγειρεύεις, μπορεί να πηγαίνεις για τρέξιμο, μπορεί να οδηγείς και να λες, OK, αντί να ακούσω μουσική απλά και να κάνω κάτι, να αξιοποιήσω λίγο το χρόνο σε εισαγωγικά να αξιοποιήσεις, να ακούσεις κάτι ενδιαφέρον. Είναι αυτό. Θεωρώ, είναι αυτό που είπες εσύ, ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά είναι και σου δίνει και άλλη τελείως ανταμοιβή αν το κάνεις σωστά, κατά μένα. Νομίζω το πιο απλό που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, εάν ας πούμε δεν ακριβώς έχει μπει στο argument που λέμε αυτή τη στιγμή, είναι πολύ διαφορετικό να δεις μια ταινία με υπότιτλους και χωρίς στην ενασχόλησή σου με το τι συμβαίνει. Όταν χρειάζεται να διαβάσεις κάτι, είναι από μόνο του, δεν ξέρω, είναι ένα εγχείρημα κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω γιατί και εγώ ακριβώς. Αλλά ναι, το βιβλίο έχει να σου δώσει πάρα πολλά και επειδή ακριβώς είναι... αφιερώνεις τόσο χρόνο, νομίζω ότι καταφέρει να σε νοιάζει και περισσότερο. Είναι, ξέρεις, αυτό δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται αυτή η θεωρία, ρε παιδί μου, αλλά όσο περισσότερο χρόνο έχεις ξοδέψει σε κάτι, τόσο πιο δύσκολο είναι να το αφήσεις. Δηλαδή, ναι, ξέρεις, ακόμα και είναι μια σειρά βιβλίων που έχουμε φτάσει στο 10ο βιβλίο και έχεις αρχίσει και λες... Έχει αρχίσει και χειροτερεύει, δεν μου αρέσει. Είμαι σίγουρος ότι ο περισσότερος κόσμος θα διαβάσει μέχρι το τέλος, απλά και μόνο γιατί έχει ξοδέψει τόσο πολύ χρόνο σε αυτή τη σειρά. Και είναι, επειδή ξοδεύεις τόσο χρόνο, λοιπόν, ακόμα και σε ένα βιβλίο, για να περάσεις από αυτό το ταξίδι που σου δημιουργεί, είναι και πιο εύκολο να ασχοληθείς και πιο αναλυτικά με αυτό. Γιατί θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο να αρχίσεις να καταλαβαίνεις από μόνο σου πότε μία ταινία είναι καλά κινηματογραφημένη και πότε όχι, συγκριτικά με το πότε ένα βιβλίο είναι καλά γραμμένο και πότε όχι. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το ότι αφιερώνεις πολύ χρόνο αφενός και αφετέρου ότι είναι κάτι το οποίο είναι τόσο πολύ ενεργητικό, παίζει τόσο πολύ μαζί σου. Για να είσαι εσύ καλός συγγραφέας, θεωρείς ότι είναι προαπαιτούμενο το να είσαι καλός αναγνώστης? Νομίζω πως θα πω όχι. Και το βασίζω αυτό στο ότι δεν είναι απαραίτητο αυτό που γράφεις
πιστεύω σίγουρα να ταιριάζει με αυτό που διαβάζεις. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, παρότι γράφω φαντασία και παρότι μου αρέσει πάρα πολύ φαντασία, όσον αφορά τα βιβλία που έχω καταναλώσει σαν αναγνώστης, είμαι σίγουρος πως έχω διαβάσει περισσότερα αστυνομικά βιβλία στη ζωή μου από ότι φαντασίες. Μπορεί να είμαι καλός αναγνώστης του αστυνομικού, δεν ξέρω. Δηλαδή, ίσως έχω μια καλύτερη επαφή. Αν μου δώσει να διαβάσω Κρίστη, σίγουρα ξέρω πολλά πράγματα και μπορώ να καταλάβω αμέσως αν ένα βιβλίο της Κρίστη είναι καλό ή όχι, ή ποιο είναι το καλό βιβλίο της Κρίστη, ρε παιδί μου. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έγραφα κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, στη φαντασία είμαι πιο δεκτικός εγώ. Δηλαδή, σαν αναγνώστη τη φαντασία, είμαι πολύ πιο δεκτικός στο να δω το οτιδήποτε χωρίς να το κρίνω αυστηρά, ρε παιδί μου. Γιατί μου αρέσει τόσο πολύ, το βλέπω τόσο ανοιχτό, ειδικά αν είναι μια σειρά, μου είναι δύσκολο να την κρίνω χωρίς να φτάσω μέχρι το τέλος της για να δω πώς θα καταλήξουν όλα. Όταν έχεις, ας πούμε, ένα βιβλίο το οποίο έχει πολλές συνέχειες, είναι σαν να κρίνεις μόνο το πρώτο κεφάλαιο χωρίς να έχεις διαβάσει και τα τρία, ας πούμε. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να κρίνεις το πρώτο βιβλίο χωρίς να έχεις τελειώσει την τριλογία. Έχει αυτή την αναλογία. Όπως πας από το ένα κεφάλαιο εντός του βιβλίου στο άλλο, έτσι πας και από το ένα βιβλίο στο άλλο. Αν ξέρεις, δεδομένου ότι ο συγγραφέας είναι καλός και έχει ένα σκοπό και ένα νόημα και μια ιστορία που θέλει να πει σε τρία βιβλία. Ξέρεις, θέλει αυτό το χρόνο, θέλει αυτό το να είσαι έτσι πιο δεκτικός, θεωρώ. Οπότε διαφορετικοί αναγνώστες μπορεί να είναι καλοί συγγραφείς σε διαφορετικά πράγματα, μου φαίνεται. Καταλαβαίνω τι λες. Ο λόγος που το ρώτησε είναι ότι τελείως διαστητικά, τελείως βλέποντας το απ' έξω, νιώθω ότι αν ο ίδιος δεν, όχι δεν χρειάζεται να έχει διαβάσει τα άπειρα αναγνώσματα, αλλά αν ο ίδιος δεν δώσει λίγο προσοχή στη δική σου ανάγνωση, ώστε να μπορέσεις τουλάχιστον να χτίσεις λίγο, όχι απαραίτητα και να πάρεις να δανειστείς ιδέες, δηλαδή δεν χρειάζεται απαραίτητα να είσαι το ίδιο είδος, αλλά να, πώς να το πω, είναι σαν την εκπαίδευση, ίσως το βλέπω εγώ. Σαν το, ξέρεις, σηκώνω βάρο για να μπορέσω μετά να είμαι καλός αθλητής. Όχι απαραίτητα γιατί στο άθλημα το κανονικό που θα ανταγωνιστώ εγώ θα σηκώσω βάρη, αλλά γιατί η προπόνηση αυτή με κάνει εμένα καλύτερο και στη συγγραφή. Χωρίς να το καταλαβαίνω συνειδητά αυτό, ίσως. Ναι, ξέρεις, έχεις δίκιο. Είναι αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και είναι, ας πούμε, το λέμε συνέχεια εμείς σε όποιον. Όπου σταθούμε, ξέρω εγώ. Αν θέλετε να γράψετε ελληνικά βιβλία, πρέπει να διαβάσετε ελληνικά βιβλία. Διότι είναι αυτή η κοινότητα, είναι αυτή η τεχνοτροπία, είναι αυτή η κουλτούρα που υπάρχει στα ελληνικά βιβλία. Και γενικότερα, ξέρεις, στο βιβλίο. Για να γράψεις ένα βιβλίο, αμέσως απευθύνεσαι σε ένα κοινό. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν το γράφεις για να το διαβάσεις εσύ. Δηλαδή, με αυτή τη λογική μπορώ κι εγώ να δημιουργήσω μια δικιά μου γλώσσα και να γράψω ένα βιβλίο και δεν θα το διαβάσει κανείς. Θα το διαβάσω μόνο εγώ, δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Απευθύνεσαι σε ένα κοινό, οπότε πρέπει να ξέρεις ποια μορφή πρέπει να έχει αυτό το οποίο προσπαθώ να δημιουργήσω. Πρέπει να διαβάσεις ένα βιβλίο στη ζωή σου τουλάχιστον για να ξέρεις τι σου γίνεται. Έχεις κάτι να πάρεις σίγουρα. Δεν νομίζω ότι είναι ποσοτικό ότι πρέπει να διαβάσεις τόσα βιβλία. Συμφωνώ σε αυτό που λες, το κομμάτι της τριβής. Ναι, μόνο αυτό. Κοίταξε, και μετά πιστεύεις παίζει ρόλο οι άλλες εμπειρίες ή οποιαδήποτε άλλη ηλικία του συγγραφέα, το να είναι καλός συγγραφέας? Πόσο εύκολα δηλαδή θα βάλεις και δικές σου εμπειρίες μέσα σε αυτό που σε έχουν επηρεάσει στη συγγραφή σου, ή δεν παίζει κανένα ρόλο για σένα? Εξαρτάται από τη συγγραφέα, νομίζω. Αν θέλει να το κάνει, μπορεί να το κάνει, μπορεί να γίνει πολύ επιτυχημένα, ανάλογα και το είδος του. Τώρα, ας πούμε, για εμένα που γράφω φαντασία, προσπαθώ συνήθως να είμαι λίγο, να μην το κάνω αυτό, να βάζω δικά μου πράγματα, διότι προσπαθώ να γράψω κάτι το οποίο είναι, ξέρεις, πρέπει να φαίνεται κάπως εξωπραγματικό, πρέπει οι χαρακτήρες αυτοί να είναι κάπως έξτρα, πρέπει να είναι, ξέρεις, μεγαλύτεροι από μια πραγματική εμπειρία, χωρίς να εννοώ ότι δεν είναι ρεαλιστική, ρε παιδί μου. Αλλά προφανώς, όταν πρέπει να φτιάξω έναν τύπο ο οποίος έχει μαγικές δυνάμεις και μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι βασιλιάς μιας χώρας ή το οτιδήποτε, θα είχαμε λίγο πρόβλημα αν το βάσιζα σε μένα αυτό το πράγμα. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Καλά, όχι απόλυτα έτσι. Απλά ναι, λέω μικρά πράγματα, ξέρεις. Μικρά στοιχεία σίγουρα υπάρχουν. Μικρά στοιχεία σίγουρα υπάρχουν. Και πιστεύω πως και άθελά σου μπαίνουν τα μικρότερα στοιχεία. Σε αυτό που μου είπες όμως, αν παίζει ρόλο η ηλικία του συγγραφέα, θεωρώ πως σίγουρα με την ηλικία οριμάζεις, όχι επιτυδευμένα,
απλά γιατί γίνεσαι καλύτερος. Δεν έχω ανακαλύψει ακόμα τη φόρμουλα, αλλά γίνεσαι καλύτερος και χωρίς να ενεργά να γράφεις. Δηλαδή σίγουρα όσο περισσότερο γράφεις τόσο περισσότερο ξέρεις τι σου γίνεται, αλλά με τον ίδιο τρόπο που ας πούμε οι εκθέσεις που έγραφες στην έκτη δημοτικού είναι χειρότερες από τις εκθέσεις που έγραφες στην τρίτη λυκείου, έτσι και απλά τα κείμενά σου, επειδή ο ίδιος σαν άνθρωπος είναι διαφορετικός και η εξέλιξη του λόγου δεν είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται μόνο όταν γράφεις, αναγκαστικά θα είσαι πιο όριμος όσο πιο μεγάλος γράψεις. Αλλά δεν είμαι γενικά της άποψης, ούτε σαν αναγνώστης, να το έχω αυτό ως κριτήριο, την ηλικία του συγγραφέα. Δηλαδή, από τη στιγμή που έγραψε ένα βιβλίο, είτε είσαι 18 χρονών, είτε είσαι 88 χρονών, εγώ πήρα στα χέρια μου ένα βιβλίο και διάβασα μια ιστορία και πρέπει να πω τη γνώμη μου για αυτή την ιστορία. Δηλαδή, τελείωσε, το έγραψες. Είναι τυπωμένο, ξέρεις, αυτό που λέγαμε και πριν, ότι τώρα δεν αλλάζει. Ναι, ναι. Οπότε κρίνουμε αυτό που έχουμε. Κρίνουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Μεγάλη χαρά βέβαια από το ένα βιβλίο στο άλλο να φαίνεται μια εξέλιξη. Είναι πολύ θεμητό. Εγώ είμαι υπέρ να ξεκινήσει να γράφει κανείς όσο νωρίτερα γίνεται και να έχει τριβή και με το χώρο και με τη γραφή. Και δεν έχει σημασία αν κάτι που γράψεις δεν είναι το καλύτερο πράγμα του κόσμου. Δηλαδή το 99% των συγγραφέων μισούν τα κείμενά τους. Ενώ ξέρεις, αφού το έχουν τελειώσει. Όχι την ιστορία τους, ρε παιδί μου, απλά ξέρεις. Το πρώτο σου βιβλίο, το έγραψα όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 18 χρονών, πρώτο έτος, δεν ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Είναι λογικό. Και οι συγγραφείς ξέρουν ότι δεν είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούν να γράψουν. Απλά επειδή υπάρχει αυτή η απόσταση που λέγαμε και πριν, ότι έχουν περάσει τάδε χρόνια από τότε, ξέρω πως δεν γράφω έτσι. Απλά αναγκαστικά εσύ μπορείς να δεις μόνο το δείγμα που έχει να σου δώσει ο παρελθοντικός μου εαυτός μέχρι να βγάλω κάτι καινούργιο. Και, μπράβο, ναι. Και υπάρχει αυτή, ξέρεις, αυτή η απόσταση δυστυχώς. Αλλά είναι ωραίο να βλέπεις την εξέλιξη. Δεν είναι κάτι κακό. Εννοείται. Εσύ σαν αναγνώστης, θα σου πω γιατί μου έχει τύχει και εμένα τώρα και θέλω να σε ρωτήσω. Έχεις προτίμηση σε στυλ συγγραφής, να το χωρίσω πιο απλοϊκά, στους πιο λακωνικούς και σε αυτούς που είναι λίγο πιο το ίδιο πράγμα, το ίδιο περιστατικό θα το γράψουν με πολλές σελίδες, ή σου αρέσει πιο πολύ λακωνικότητα και να πηγαίνεις μετά στο επόμενο συμβάν? Με ρωτάς σαν αναγνώστης τώρα? Σαν αναγνώστης, ναι. Θα σου πω ότι εξαρτάται από τον συγγραφέα και από το βιβλίο που γράφει. Δηλαδή υπάρχουν βιβλία στα οποία αν ο συγγραφέας είναι καλός στο να κάνει αυτές τις περιγραφές τις μεγάλες και να μην είναι κουραστικές και να προσφέρουν κάτι στο κείμενο, μου αρέσει να το βλέπω, ειδικά αν η αφήγηση είναι σε πρώτο πρόσωπο όπου επιβάλλεται κάπως ο χαρακτήρας να έχει το δικό του σχόλιο και τη δικιά του φωνή μέσα στο κείμενο και να σχολιάζει τα πράγματα που γίνονται και είναι ένα πιο συναισθηματικό κείμενο. Είναι αρκετά βολικό να λεπτολογεί ο συγγραφέας, το στυλ του να είναι έτσι πιο φανφάρικο ίσως. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να διαβάζω κάτι το οποίο πλατιάζει χωρίς λόγο, και επίσης δεν θέλω να διαβάζω κάτι το οποίο πλατιάζει εάν δεν θεωρώ ότι ο συγγραφέας το κάνει καλά. Θα προτιμούσα να ήταν πιο to the point εάν δεν το κάνει καλά ή αν το επιβάλλει η περίσταση. Σε κάποιες σκηνές, ας πούμε, που χρειάζονται κοφτές προτάσεις που θα μετέδιδαν τη δράση καλύτερα αν ήταν πιο κοφτές οι προτάσεις. Μπράβο, ναι. Μπορώ, ξέρεις, να... Αυτά είναι πολύ, 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 ξέρω εγώ, ξέρω, η κριτική της κριτικής, ρε παιδί μου, τώρα. Δεν αφαιρούν τόσο από το κείμενο. Αλλά και εγώ σίγουρα έχω βρεθεί σε καταστάσεις και σε διάσημα βιβλία, ας πούμε, που λέω ότι, ξέρεις, αυτό με κούρασε. Δηλαδή, στον Άρχοντα των Φλιδιών, δεν με ενδιέφερε να μάθω το γενεολογικό δέντρο της κάθε πέτρας που έπιασε ο Σάμς Καρβαλώνας. Ναι. Δεν μπορώ. Εγώ, σαν αναγνώσεις, δεν και μπορώ. Και εμένα με κουράζει αυτό. Εγώ γενικά είμαι του λακωνικού. Είμαι πολύ φαν του. Αν κάτι μπορεί να το πεις με λιγότερες λέξεις, κάντο. Θα μας γλιτώσεις όλους χρόνο. Αλλά αν πρέπει απαραίτητα να το. Είναι πραγματικά για μένα θέμα χρόνου. Δηλαδή, μου αρέσει ανά επιφάνεια, ανά σελίδα, να παίρνω την πληροφορία αυτή που είναι η σχεδόν απόλυτα απαραίτητη, τύπου μη μου το στολίζεις πολύ, εκτός αν αυτό, φυσικά αυτό που υπάρχουν ξέρεις, κάποιος που το κάνει πολύ καλά, καλώς το κάνει, γιατί δεν κουράζει, αλλά διαφορετικά
πρέπει να είναι λίγο πιο, ξέρεις, να έχει μια, μ' αρέσει εμένα να έχει πιο πολύ συνοχή. Συμφωνώ μαζί σου και θα σου πω και το εξής. Μπορεί να μοιάζουμε, δεν ξέρω αν έχεις και εσύ τόσο καλή μνήμη και θυμάσαι όταν διαβάζεις. Θυμάμαι γενικά, ναι. Ωραία. Γιατί και επειδή, όπως είπα, θυμάμαι, ξέρεις, και όταν και τις δικές μου ιδέες, αλλά θυμάμαι και όταν διαβάζω τον άλλον. Οπότε, όταν διαβάζω μία πρόταση, η οποία μπορεί να είναι και περιττή, εμένα το δικό μου μυαλό θα πάει, OK, το κρατάω αυτό. Μπορεί να χρησιμεύσει την πλοκή αργότερα ή, OK, μπορεί να έχει κάποιο νόημα. Και αν το κείμενο γεμίζει με προτάσεις οι οποίες περιμένω να εξελιχθούν κάπως και δεν θα εξελιχθούν ποτέ. Σε κουράζει. Ναι, εκνευρίζομαι. Δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό το κουραστικό. Γιατί εγώ είμαι αυτός που, ο αναγνώστης που διαβάζει και αναλύει κιόλας. Δηλαδή, θυμάμαι τα πράγματα, θυμάμαι ποιος είπε τι, περιμένω να δω τι θα γίνει. Ίσως φταίει και επειδή διάβαζα αστυνομικά πολλά και ξέρεις, προσπαθείς να λύσεις το έγκλημα κάπως. Προσέχω τις λεπτομέρειες γενικά. Μου αρέσει να προσέχω τις λεπτομέρειες και να σημειώνω στο μυαλό μου το lore. Και εάν υπάρχει κάποιο plot hole, θα βγω και θα το πω δηλαδή, γιατί απλά θυμάμαι. Ναι. Είναι ποιος ήταν εσύ, ο κανόνας του Τσέχοφ, ήταν αυτός, ότι αν υπάρχει όπλο στην πρώτη πράξη κάπου, θα πρέπει να πυροβοληθεί. Ναι. Θα πρέπει να πυροβολήσει το όπλο. Αλλιώς είναι λάθος. Τι μου το έβαλε το όπλο τότε στην πρώτη πράξη, άμα δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς ποτέ. Ακριβώς. Κατάλαβες. Είναι αυτό. Ναι, και δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα. Τύπου, αν ρωτήσεις τώρα. Ρώτα ρε παιδί μου, νεαρή ηλικία παιδιά. Και ρώτα, διαβάζετε βιβλία. Θα σου πούνε. Θα σε κοιτάξουν με ένα πλανές βλέμμα πιθανότερο. Τώρα κι εγώ γεμίζω στερεότυπα. Αλλά θα σου πούνε ότι. Ρε φίλε, βαριέμαι. Είναι βαρετό. Ίσως γιατί πολλές φορές έχουν πέσει στα χέρια μας βιβλία ή βιβλία που έπρεπε να ή που προτείνω να διαβάσουμε από το σχολείο. Δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ. Που είχαν πολύ αυτό το στοιχείο. Ήταν δηλαδή πιάζανε πάρα πολύ, είχαν πολλά καλολογικά στοιχεία και κουράζανε. Στο πάλι, το κουράζανε πάρα πολύ. Μέχρι να φτάσουμε στην πλοκή, είχε κουραστεί. Είχαν περιγράψει όλο το δάσος, είχαν περιγράψει όλο τον κήπο, το κάθε φιλαράκι, τι ωραίο που ήταν, το στολίζανε και με 15 επίθετα κοσμητικά. Και μέχρι να φτάσουμε στην ουσία του θέματος, γεια σου. Και είναι και αυτό επίσης, αυτό είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα. Το κατάλαβα αυτό μιλώντας με άτομα από το εξωτερικό, στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Μας είχαν, τουλάχιστον εγώ στο σχολείο, όταν γράφαμε έκθεση, ότι ήταν λάθος ή το αντιμετωπίζανε σχετικά σαν λάθος εισαγωγικά το να επαναλαμβάνεις πολλές φορές ίδιες λέξεις, ενώ θες να πεις το ίδιο πράγμα ξανά. Ή μάλλον να ξαναχρησιμοποιείς την ίδια λέξη πολλές φορές σε παρακάτω προτάσεις, ενώ στην ουσία είναι απαραίτητη, γιατί πάλι στο ίδιο πράγμα αναφέρεσαι. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Και όταν χρησιμοποιείς πολλά συνώνυμα, κάπου το μπερδεύεις και τον άλλον. Λες, είμαι σίγουρος τώρα ότι ακόμα αναφέρομαι στο ίδιο πράγμα. Ενώ δεν θα έπρεπε να μπερδεύετε τόσο πολύ αναγνώστες. Τύπου, εμείς το κάνουμε την υπερβολή του. Προφανώς και είναι κουραστικό να χρησιμοποιείς συνέχεια μόνιμα την ίδια λέξη. Άλλαξε και λίγο. Αλλά εμείς το πηγαίνουμε και στο άλλο άκρο. Τύπου ότι, όχι, θα βρω ό,τι συνώνυμο υπάρχει για να μην είναι, ξέρεις, να το κάνω έτσι. Το οποίο δεν είναι ξέρεις, απαραίτητο. Απλώς τώρα σου λέω ένα παράδειγμα έτσι, που μου έρχεται. Ναι, και συμφωνώ. Σαν συγγραφέας και εγώ είμαι πιο πολύ το στυλ μου, είναι έτσι πιο to the point. Γενικά, οι περιγραφές μου είναι γενικά, ξέρεις, μπορεί να έχω μεγάλες προτάσεις, ανάλογα τη ροή βέβαια. Μακροπερίοδο λόγο δηλαδή. Εξαρτάται. Αν περιγράφω, ας πούμε, τα ρούχα που φοράει κάποιος, μπορεί να γίνει σε μια πρόταση η οποία θα ρέει κάπως από πάνω προς τα κάτω, ας πούμε. Αθαρεί ανάλογα για να σχηματίσει μια εικόνα. Αλλά συνήθως είμαι πολύ to the point σε αυτά που χρειάζεται να ξέρεις για την πλοκή. Αλλά επειδή ταυτόχρονα είμαι αρκετά συγκεκριμένος στις εικόνες μου, δεν είναι ότι θα αφήσω κάτι λειψό. Είμαι πολύ συγκεκριμένος για να έχεις όλες τις πληροφορίες που θεωρώ ότι χρειάζεσαι. Και από εκεί και πέρα συμπληρώνεις τα υπόλοιπα ξέρεις με τη φαντασία σου. Ναι. Αλλά μου αρέσει και εμένα να γράφω έτσι. Αυτό με τα συνώνυμα είναι συνώνυμα νοήματα, όντως. Και το συναντάς πιο πολύ αν γράφεις, ότι μπορεί να περιγράφεις το ίδιο πράγμα σε μία παράγραφο ή να μιλάς για το ίδιο πράγμα σε μία παράγραφο και αναγκαστικά θα πρέπει να βρεις ένα συνώνυμο γιατί δεν μπορείς να πεις πάλι την ίδια λέξη, δεν είναι ωραίο οπτικά. Και είναι ένα αναγκαίο κακό το οποίο σε φέρνει με τις καλές και με τις κακές πτυχές της ελληνικής γλώσσας σε επαφή. Εντάξει, για εμάς που γράφουμε φαντασία, πιστεύω ότι μπορείς να καταλάβεις ότι δεν είναι εύκολη γλώσσα τα ελληνικά. Διότι οι συνηθισμένοι όροι δεν σχηματίζονται εύκολα, δεν έχει αυτές τις ονοματοποιίες που έχει σε κάποια άλλη γλώσσα, στα αγγλικά ας πούμε.
δεν αποδίδονται όλα ακριβώς όπως τα θέλεις και πρέπει να κάνουμε διάφορες γυμναστικές επιδείξεις με τη γλώσσα για να πούμε κάτι συνήθως. Βασικά το πρόβλημα των ελληνικών είναι ότι δεν μπορούν να ακουστούν εύκολα cool. Δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ωραία. Υποθέτω ότι βλέπεις Marvel. Έχεις δει κάποιες ταινίες. Έχω, ναι, δεν είμαι πολύ fan, αλήθεια. Δεν χρειάζεται, ναι, ούτε εγώ, δεν χρειάζεται. Ας πούμε, σκέψου ότι το λέω επειδή ξέρεις είναι πρόσφατο, πιστεύω θα έχει και το κοινό επαφή. Το σφυρί του Thor, το οποίο πήρε στις μετέπειτα ταινίες, όχι το Mjolnir, πήρε μετά ένα σφυρί, ξέρεις που είναι και λίγο τσεκούρι, το οποίο λέγεται Stormbringer, μου φαίνεται. Okay, αυτό που φέρνει το... Ναι. Πώς το λένε, το διφώνατο, ναι. Στην καταιγίδα. Ναι, το Stormbringer στα ελληνικά, ναι, δεν μπορείς αρχικά να το πεις μία λέξη. Ναι. Και αν είναι να το πεις κάτι σαν κομιστή καταιγίδων, ναι, θεωρώ ότι πρέπει να βρεις ένα άλλο όνομα για το όπλο σου. Ναι, ρε παιδί, πες το διπλό πέλεκι. Ναι. Πες το κάπως δηλαδή, έτσι. Ναι. Κάποια πράγματα που θέλεις να γράψεις στη φαντασία δεν βγαίνουν. Δηλαδή, έχουμε δημιουργήσει πολλές λέξεις. Δηλαδή, φτάνω στο σημείο που δημιουργώ κάποιες λέξεις, οι οποίες δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι γραμματικά σωστές ή όχι. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να δημιουργήσει μια καινούργια λέξη, γιατί δεν μπορούμε να γράψουμε σε κάποια σημεία. Ποιος το έκανε αυτό, ο Σέξπιρ δεν το κάνει συνέχεια αυτό, ή ο Ντίκενς, που είχαν εφεύρει πόσες διαφορετικές λέξεις, οι οποίες τελικά μπήκαν στο δικό λεξιλόγιο. Δεν είμαστε ούτε Σέξπιρ ούτε Ντίκενς, αλλά αν ρωτήσεις και άλλα άτομα από τη, που γράφουν φαντασία, μπορώ να σου πω ότι όντως περνάμε πολύ χρόνο στο να βρούμε. Όρους, συγκεκριμένους όρους για να περιγράψουμε τα φανταστικά πράγματα που θέλουμε. Εντάξει, παίρνεις την ποιητική αδεία σου και κάνεις ό,τι θέλεις. Σε κάποιο βαθμό. Και κάνεις και εντάς. Με συγχωρείς, εδώ παλιά εσύ διαβάζαμε λογοτεχνία από ιδιαίτερους, από κάποιους που είναι πολύ γνωστοί συγγραφείς και πολύ έτσι ονομαστοί. Και είχαν μέσα κάποια καλολογικά στοιχεία, κάποιες λέξεις, οι οποίες είτε ήταν πολύ. Σε κάποιες ντόπιες κοινότητες και τις ξέρανε μόνο μεταξύ τους, γιατί εμείς το διαβάζαμε και δεν καταλαβαίναμε τίποτα, ήθελε μετάφραση μετά. Ήταν δικά τους. Και το κάνανε για να περιγράψουν καθημερινά γεγονότα. Και εσύ στη φαντασία δεν έχεις την άδεια να εφεύρεις τις δικές σου λέξεις. Αλλή μόνο. Ξέρεις, είναι απλά λίγο αυτό ότι οι αναγνώστες, μεγάλο μέρος των αναγνωστών έχουν αυτό τα σωστά ελληνικά και το ένα και το άλλο που εμάς δεν μας βοηθάνε πάντα να αποδώσουμε αυτό που θέλουμε. Και είναι καλό να μπορούμε να έχουμε την ελευθερία. Και εγώ προσωπικά... Σίγουρα δεν λέω ότι δεν γράφω σωστά ή δεν διορθώνω, ξέρεις. Απλά θεωρώ πως μπορώ να γράψω στα κείμενά μου κάτι το οποίο θα καταλάβει κάποιος αυτής της κουλτούρας. Κάποιος ο οποίος ξέρει από φαντασία, κάποιος ο οποίος ξέρει γενικά από τι του γίνεται σε αυτά τα θέματα, θα μπορεί να διαβάσει το βιβλίο μου. Αν κάποιος λέει δεν μπορεί να πιάσει έναν όρο ή κατάλαβες τι θέλω να πω τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, ναι, ναι, της φαντασίας, μάλλον ξέρεις γενικά δεν είναι για αυτό το βιβλίο. Το οποίο είναι και αυτό ok. Mm. Βέβαια. Εκτός από το fantasy, είπες τώρα, ανέφερες πριν ότι είχες έτσι ένα άλλο project στο νου σου. Δεν θέλω να μου το πεις. Απλώς θέλω να μου πεις γενικά αν θα σε ενδιέφερε να κινηθείς και σε άλλο χώρο εκτός από το fantasy. Αν θα έγραφες δηλαδή άνετα και κάτι άλλο. Ανέφερες το αστυνομικό παράδειγμα, του σου αρέσει πολύ. Θα σου πω. Αυτό που σου είπα για το πέρα από τα σκοτεινά βήματα που το δουλεύω έτσι πολλά χρόνια και το γράφω τώρα, είναι επίσης το fantasy. Είναι μια σειρά η οποία θα λέγεται Αλχημάγη. Ωραίο. Από το Αλχημία και... Και Μάγη. Ήδη από τον τίτλο λοιπόν, ήδη ξεκαθαρίζω τη θέση μου στο θέμα της ονοματοποιίας. Και της ελληνικής γλώσσας. Αλχημάγη. Ναι, από την πρώτη λέξη. Αλχημαγίσιανς. Αλχιουίζαρντς. Ναι. Η αλήθεια είναι πως το έχω στη σελίδα. Στη σελίδα στο Facebook το έχω Αλχημάγη. Επειδή πιστεύω πως θα ήταν Μάγκους. Λατινοφέρνοντας, οπότε το έκανα Μάγκη. Μπράβο. Κατάλαβες. Ναι. Τέλος πάντων. Οπότε ναι, αυτή θα είναι μια σειρά φαντασίας. Διαφορετική από τα σκοτεινά βήματα, βέβαια. Έχει να κάνει με μάγους και διάφορες οικογένειες μάγων που ζουν σε μια διαφορετική διάσταση από τη δικιά μας και έχουν πάρει εδώ σε. Τέλος πάντων, δεν θα επεκταθώ γιατί δεν είναι κάτι το οποίο θα εκδοθεί σύντομα, οπότε δεν θέλω να... Όσο θες εσύ μπορείς να μιλήσεις, ναι, όσο θες εσύ. Απλά είναι κάτι το οποίο γράφω αυτή τη στιγμή στη σελίδα μου και δεν έχω ακόμα έτοιμο ένα site κτλ. Γιατί είναι στα πρώτα στάδια, παρότι έχω γράψει βιβλία δεν είναι κοντά στην έκδοση εντύπου, οπότε γι' αυτό ακόμα... Αλλά βάζω κάποιες πληροφορίες, ανεβάζω κάποιες πληροφορίες, οπότε ξέρεις, κάποια teasers υπάρχουν.
ναι, κάποια δείγματα γραφής. Τώρα για το αστυνομικό. Η αλήθεια είναι πως το πρώτο βιβλίο που είχα γράψει πριν τα σκοτεινά βήματα ήταν ένα αστυνομικό, ήταν μια νουβέλα. Και άκου να δεις τι είχε γίνει. Ήμασταν τρίτη γυμνασίου και ήταν, βασικά ήταν καλοκαίρι. Και το Σεπτέμβριο θα ξεκινούσε η τρίτη γυμνασίου. Και είχε τύχει εκείνο το καλοκαίρι και όλοι οι φίλοι από την παρέα μου να είχαν φύγει. Ξέρω εγώ, αν είχε πάει στο χωριό, άλλο είχε πάει κατασκήνωση, δεν ξέρω εγώ τι είχε γίνει. Και εγώ είχα μείνει μόνος μου και λέω: Οκ. Έχω ήδη, ρε παιδί μου, ξέρεις αυτό που σου είπα, τους πρώιμους αλχημάγους που τότε ζωγράφιζα και οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Λέω: Οκ, να μην κάνω 500 κεφάλαια από αυτό το πράγμα, ας δοκιμάσω κάτι άλλο. Και λέω: Οκ, γιατί δεν γράφω ένα βιβλίο. Και έγραψα εκείνους τους τρεις μήνες του καλοκαιριού μια νουβέλα, ρε παιδί μου, 100 σελίδες, που ήταν τύπο αστυνομικό. Κάτι μου λέει ότι μόλις γυρίσεις στο σχολείο, εσύ ήσουν ο μόνος που δεν έγραψε το πώς πέρασε το καλοκαίρι, αλλά έφερες, το έχω έτοιμο, παιδιά, έτοιμο. Το ήξερα θα μου ζητήσεις στην έκθεση, το έφερα έτοιμο, πάρτο. Ένα βιβλίο έγραψα. Εγώ έτσι πέρασα το καλοκαίρι. Πραγματικά. Λοιπόν, ναι, παρακαλώ, συγγνώμη, συνέχισε. Λοιπόν, ναι, και έγραψα αυτή τη νουβέλα, οκ. Αυτό. Δηλαδή, δεν είχα ποτέ σκοπό να γίνει κάτι παρακάτω με αυτό. Mm. Μετά, όταν σκέφτηκα ότι ξέρεις, ήδη είχα γράψει κάτι και είπα ότι και θέλω να ασχοληθώ λίγο παραπάνω με αυτό, τότε ήταν που μετά, στην τρίτη λυκείου πλέον και μετά στο πρώτο της Πανεπιστημίου, τότε έκατσα και έγραψα τα σκοτεινά βήματα σαν ένα πρώτο, ξέρεις, λάχτισμα προς την κοινότητα του φανταστικού. Να δω αν μπορώ να γράψω όντως ένα βιβλίο που να μπορεί να εκδοθεί και πώς μπορώ να καταλήξω κάπου. Πήγε κάπως έτσι. Ναι, ναι. Και τελικά, πότε αποφάσισες ότι θα γίνει συγγραφέα, ότι επαγγελματικά, ρε παιδί μου, αυτό δεν θα είναι απλά μια σχολεία ανάμεσα στις άλλες, θα γίνει η κύρια σχολεία μου. Κοίτα. Ακόμα δεν έχει γίνει αυτό. Δηλαδή, κοίτα, κακά τα ψέματα δεν ζει κανείς από τη συγγραφή. Δηλαδή, η κύρια επαγγελματική μου ασχολία δεν θα είναι συγγραφέας σίγουρα για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, πρέπει να αλλάξει κάτι ριζικά γενικώς στο πώς λειτουργεί αυτός ο χώρος για να μπορεί κάποιος να βιοπορίζεται από τη συγγραφή. Στην Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί έχει αυτόν τον περιορισμό. Κατάλαβες. Έχει ένα κοινό που είναι μικρό. Δεν είναι στα αγγλικά που έχει μια μεγάλη δεξαμενή κοινού. Είναι και αυτό το θέμα που είναι πολύ ξεζόρικο. Ναι. Ας πούμε ότι είναι πάρα πολύ λίγοι συγγραφείς στην Ελλάδα που ζουν από αυτό. Όχι στο φανταστικό, γενικά. Γενικά. Οπότε, ξέρεις, δεν λέω ότι είναι αδύνατο να βγάλεις χρήματα, αλλά δεν είναι χρήματα τα οποία είναι η κυρία δουλειά σου. Ναι. Μπράβο, βιοποριστικά χρήματα δεν βγαίνουν. Ναι. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι όταν μιλάμε για επαγγελματισμό ή για επάγγελμα έχει να κάνει μόνο με χρήματα. Απλά έπρεπε να κάνω αυτό το διαχωρισμό ότι μην ξεκινήσει κανείς να βγάλει βιβλίο γιατί θα ζήσει από αυτό. Είναι πάρα πολύ απίθανο και δύσκολο. Θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν πολλοί πλανήτες για να γίνει από την πρώτη στιγμή αυτό το πράγμα. Ωστόσο, έχει να κάνει και λίγο με το work ethic. Δηλαδή, όπως σου είπα, από τη στιγμή που έχω βγάλει ένα πρόγραμμα και προσπαθώ να γράφω κάθε μέρα και δουλεύω προς ένα στόχο, έχει αυτή την επαγγελματική λογική ότι ασχολούμαι τις συγκεκριμένες ώρες με αυτή τη συγγραφή. Παρότι δεν μου αποφέρει, ας πούμε, έναν βασικό μισθό ή έναν σταθερό μισθό ή οτιδήποτε, είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζεις σαν να είναι ένα επάγγελμα. Και πιστεύω ότι όσο πιο σοβαρά πάρεις αυτό που κάνεις, τόσο καλύτερο είναι για σένα, ό,τι και είναι αυτό που κάνεις. Είτε είναι συγγραφή, είτε είναι μουσική, είτε είναι το podcast που κάνεις εσύ, θα έπρεπε να το αντιμετωπίζεις σαν κάτι σοβαρό. Δεν θεωρώ λογικό να ξεκινάς με αυτή την ιτοπάθεια του ότι δεν ξέρω τι θα γίνει και πόσο κακομοίριδες είμαστε. Είναι κάπως και στο χέρι μας να πάει καλά. Γενικότερα για την κοινότητα. Δηλαδή, αν τα πράγματα τώρα δεν είναι τα ιδανικά, εμείς είμαστε συγγραφείς που θα έπρεπε να τα προσπαθήσουμε, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος σκέψης σου. Απλά, άμα μου επιτρέπεις ένα μικρό σχόλιο και θα σου συνεχίσω. Για εμένα είναι πάρα πολύ δύσκολο και το θαυμάζω πάρα πολύ αυτό και σε εσένα και σε όποιον το κάνει. Αρχικά, το γεγονός ότι κάνεις το πρώτο τεράστιο βήμα που κάνεις κάτι δημιουργικό. Το επόμενο μετατεράστιο βήμα είναι ότι το να μετατρέψεις τη δημιουργία σου αυτή σε βιοποριστική διαδικασία, ή να μετατρέψεις, να κάνεις αυτό που λένε monetize στα αγγλικά, δηλαδή να βγάλεις χρήματα από αυτό, να μετατρέψεις δηλαδή τη δημιουργική σου διαδικασία αυτή σε κάτι το οποίο θα σου αποφέρει και κάποια χρήματα στα οποία μπορείς να ζήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, όπως το είπες. Μιλάμε τώρα ότι είναι 0,1% από τους οποίους θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι δημιουργικό να μπορέσουν να το μετατρέψουν αυτό.
Και όπως το είπες εσύ, μου αρέσει πολύ το δικό στο mentality που λες ότι, αλλά παρόλα αυτά δεν μιζεριάζω, επαφείται σε μένα και σε εμάς το να προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό πράξη. Είναι, το βρίσκω εξαιρετικό, λέει, τον τρόπο σκέψη σου. Mm-hmm. Ναι, κοίτα, εννοείται. Πρώτη προτεραιότητα του καθενός είναι να έχει να φάει. Okay. Να μπορεί να ζήσει. Από εκεί και πέρα είναι όντως θέμα προτεραιοτήτων. Ανάλογα με το πόσο σε ενδιαφέρει, τόσο θα ασχοληθείς με αυτό το πράγμα που σε ενδιαφέρει. Όσον αφορά τη συγγραφή, εντάξει, δεν είναι μόνο το βιβλίο. Δηλαδή, όταν ασχολείσαι με τη συγγραφική διαδικασία και μελετάς, τέλος πάντων, ασχολείσαι γενικά με το πώς γράφει κανείς, γιατί δεν υπάρχει κάποια πώς να σου το πω, επίσημη πιστοποίηση ότι εσύ ξέρεις να γράφεις. Δεν είναι κάτι, δεν το σπουδάζεις αυτό κάπου συγκεκριμένα. Τώρα μην παρεξηγηθώ, υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα που μπορείς να κάνεις, υπάρχουν διάφορα που μπορείς να κάνεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι που να ασχολείται μόνο για το πώς να γράφω βιβλία σε αυτό το χώρο. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, ναι. Αλλά μπορείς, εάν ασχολείσαι με αυτό, να βρεις και άλλα παρακλάδια, στα οποία πάλι δεν είναι ακριβώς εύκολο, ακριβώς επειδή δεν είναι κάτι το τόσο απτό, αλλά κάποιος ο οποίος ξέρει από συγγραφή μπορεί επίσης να επιμελείται βιβλία. Μπορεί επίσης να διαβάζει βιβλία, μπορεί επίσης να μαθαίνει σε άλλους πώς να γράφουν βιβλία. Μπορεί επίσης να κάνει κάποια σεμινάρια πάνω στις γνώσεις του, τα οποία είναι σαν αυτούς τους χώρους όπου απλά μοιράζεσαι την δικιά σου εμπειρία, ρε παιδί μου. Και μπορείς να σπουδάσεις ως ένα βαθμό. Υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα και στη δικιά μας χώρα και στο εξωτερικό πάνω στην συγγραφή που μπορεί να σε βοηθήσουν πάρα πολύ. Αλλά και πάλι επαφείεται στο τι θέλεις να κάνεις εσύ με τις ικανότητες που έχεις. Μπορείς να γράφεις βιβλία, μπορείς να ασχολείσαι γενικώς με το χώρο του βιβλίου. Αυτό θέλω να πω. Συμφωνώ 100%. Απλώς να πω κι εγώ μια. Να προσθέσω κάτι σε αυτό που λες, το οποίο σου λέει για μένα συμφωνώ 100%. Είναι ότι όπως το αντιμετωπίζω εγώ και έχοντας μιλήσει και με άτομα που είναι σκηνοθέτες ή ηθοποιοί, θα σου πω ότι είναι κάποια καλλιτεχνικά, δημιουργικά, πιο πολύ δημιουργικά επαγγέλματα, τα οποία δεν τα σπουδάζεις ακριβώς. Δηλαδή, θες να γίνεις συγγραφέας, ωραία, γράψε ένα βιβλίο. Δεν πρόκειται κανένα μεταπτυχιακό να σε κάνει συγγραφέα. Mm-hmm. Μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά δεν θα σε κάνει συγγραφέα. Συγγραφέα θα σε κάνει το να γράψεις και να δημοσιεύσεις ένα βιβλίο. Όπως ηθοποιό δεν θα σε κάνει καμία σπουδή. Ό,τι κάνει τις καλύτερες σπουδές που υπάρχουν. Ηθοποιός θα γίνεις μόλις σε προσλάβουν κάπου και κάνεις κάτι. Σκηνοθέτης το ίδιο. Μόλις κανένα δεν ρωτάνε σκηνοθέτη διάσημο τι σπουδές έχεις κάνει. Το πρώτο πράγμα που σε ρωτάνε είναι: ωραία, ποιες είναι οι ταινίες σου. Ό,τι δεν με ενδιαφέρει τι έχεις κάνει, ό,τι έχεις κάνει, δείξε μου τι έχεις κάνει. Είναι από τα πράγματα που μαθαίνεις πάνω στο επάγγελμα. Είναι λίγο οξύμορο, γιατί απ' την άλλη θα μου πεις ότι αφού δεν ξέρω πώς. Έτσι είναι. Δηλαδή, παίζω και μαθαίνω, δεν γίνεται αλλιώς. Το ότι το δεν ξέρω πώς συνδέεται επίσης και με το ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος σωστός τρόπος. Γι' αυτό είναι ακριβώς τόσο όμορφο. Γιατί μπορείς να κάνεις κάτι και μπορεί να είναι ο σωστός τρόπος, ρε φίλε. Αν δουλεύει για σένα, είναι σωστό. Τελείωσε. Δεν υπάρχουν ifs and buts που λέμε. Αν δουλεύει, μπράβο. Κάτι κάνεις καλά. Εάν όχι, θα μάθεις και θα κάνεις κάτι καλύτερα. Πρέπει να έχεις αυτή την τριβή. Και επίσης, κανείς δεν θα γράψει το βιβλίο σου για σένα. Δηλαδή, όσες συμβουλές και αν σου πει κάποιος, όσο και αν το διορθώσει το κείμενό σου, όσο και αν το διαβάσει και σου πει σχόλια, όσο και αν δεν ξέρω, κάνει το οτιδήποτε, ο μόνος που ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί το βιβλίο σου και από πλευράς ιστορίας και από πλευράς γραφής και από πλευράς του οτιδήποτε, είσαι εσύ ο ίδιος. Και αν δεν βουτήξεις τα πόδια σε αυτό το νερό, δεν πρόκειται να κολυμπήσεις ποτέ. Ναι, 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 ακριβώς. Τώρα, κατά πόσο. Και τι σκέφτομαι τώρα, λοιπόν, κάτι πολύ έτσι. Που συνδέεται με αυτή τη σύνδεση που κάνουμε τώρα, έτσι, περί συγγραφής. Καταλαβαίνω ότι έχω πολύ μικρή ιδέα στο τι συγγραφείς και ειδικά τι νέες συγγραφείς τώρα, σαν και εσένα. Εσύ είσαι και νεαρός σε ηλικία. Παρόλα αυτά, είμαι αρκετά σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά έτσι κρυφά διαμάντια εκεί έξω, τα οποία δυστυχώς ακόμα δεν έχουν γίνει πολύ γνωστά για τον ΑΒΓ λόγο. Είναι δύσκολο και ξέρεις και το καλύτερο πράγμα του κόσμου να έχεις, αν δεν μπορέσεις να γίνει λίγο προσβάσιμο σε ένα μεγάλο κοινό. Και ειδικά με τα βιβλία, το πιο πιθανό είναι για να γίνει γνωστό ένα βιβλίο είναι να γίνει κάτι ταινία. Αλλιώς στο μεγάλο και στην μεγάλο και σε ευρύ κοινό δεν θα γίνει ποτέ γνωστό. Πόσοι θα κάτσουν να ασχοληθούν να ψάχνουν πολύ με την ανάγνωση σοβαρά. Είναι δυστυχώς λίγοι αυτοί παντού, παγκοσμίως. Κατά πόσο πιστεύεις όμως ότι. Επειδή βλέπω ή παραγωγές τηλεοπτικές ή ταινίες στην Ελλάδα κτλ., ότι συνήθως τα σενάρια τους
Εντάξει, παιδί μου, δεν είναι. Θα προσπαθώ να είμαι λίγο. Δεν είναι ακριβώς και τα καλύτερα δυνατά. Ενώ βλέπω ότι παρόλα αυτά υπάρχουν ανερχόμενες συγγραφείς, πώς και δεν έρχεται κανείς να σας πει ή ακούς εσείς τους κύκλους σου ότι να έρθουν κάποιοι να πούνε να τσεκάρουν τι παίζει με ανερχόμενα παιδιά που γράφουν νέα βιβλία στο fantasy κομμάτι, γιατί να μην πάει και εκεί μια παραγωγή είτε τηλεοπτική είτε σε ταινία από Ελλάδα? Είναι θεωρείς θέμα budget, είναι θέμα ότι δεν υπάρχει θέληση, τι από αυτά είναι? Κοίταξε, αφενός είναι θέμα επιχείρησης, δηλαδή αν είσαι μια, δεν ξέρω, εταιρεία παραγωγής, κάποιος σκηνοθέτης, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είσαι, που να θες να γυρίσεις μια ταινία, δεν νομίζω ότι θα έρθεις να κάνεις ταινία τα σκοτεινά βήματα που ξέρεις ότι μάλλον δεν θα βγάλουν την εκτιμόμενη ζημία της παραγωγής. Δηλαδή θα ψάξεις το πιο ηχηρό πράγμα που υπάρχει για αρχή. Θα ψάξεις αυτό που έχει το μεγαλύτερο κοινό, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη απήχηση για να κάνεις ταινία, ξεκινώντας από εκεί. Ωραία. Άρα, εάν είσαι ένας συγγραφέας ο οποίος έχει ένα κοινό ήδη, ή εάν είσαι ένας τύπος ο οποίος έχει ένα κοινό και έτυχε να βγάλεις ένα βιβλίο, διότι, ξέρεις, κάπως έτσι νιώθω ότι κάναμε αυτό το χωρισμό, ότι υπάρχουν αυτά τα κρυφά διαμάντια, είναι αυτοί που είναι συγγραφείς και ασχολούνται με αυτό. Και υπάρχει και επίσης η πιθανότητα να είναι κάποιος ο οποίος έχει γράψει ένα πράγμα και τυχαίνει να μπορεί να το πλασάρει σε πολύ κόσμο. Ναι, γιατί π.χ. είναι ήδη γνωστός. Ναι, το οποίο είναι απόλυτα θεμητό. Είναι απόλυτα θεμητό και αυτό. Ναι. Οπότε αρχικά θεωρώ ότι ξεκινάει από εκεί. Ξεκινάει λίγο top-down. Εάν είσαι κάποιος ο οποίος έχει αυτό το βήμα προς ένα κοινό, προς μια εταιρεία παραγωγής, προς το οτιδήποτε, και θέλεις να κάνεις το έργο σου ταινία, μπορείς να το κάνεις. Αν θέλεις να κάνεις κάτι για το χώρο, μπορείς να προτείνεις κάποιον άλλον. Μπορείς αν έχεις βήμα, μπορείς να μιλήσεις. Ωραία. Αν φτάσει κάποιος στο επίπεδο να γυρίσει μια ταινία, θεωρώ πως θα ήταν τεράστιο ατού για τον δικό μας τον χώρο. Ωστόσο, δεν θα ήταν αρκετό για να μπορέσουμε όλοι να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, ρε παιδί μου. Δεν θα γίνουμε μαγικώς όλοι πιο γνωστοί και τα κρυφά διαμάντια θα ανακαλυφθούν αν κάποιος γυρίσει μια ταινία. Γιατί αυτός που θα γυρίσει την ταινία θα είναι μάλλον κάποιος που δεν το χρειαζόταν γιατί ήδη έχει κοινό. Δηλαδή, θα αποκτήσει περισσότερο. Δεν είναι κάποιος άφαντος που τον βγάλαμε στην αφάνεια. Είναι κάποιος φανερός που, ξέρεις, έκανε κάτι καλό για τον εαυτό του κάπως. Πώς να σου το πω, πρέπει να ασχολείσαι λίγο με το χώρο του βιβλίου για να ξέρεις ποιοι γράφουν βιβλία. Και υπάρχει μια κοινότητα αναγνωστών που διαβάζουν, προωθούν τα βιβλία. Είναι μια πιο κλειστή κοινότητα, δεν είναι τόσο mainstream προφανώς. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και το πιο. Από τα πιο. Γιατί εντάξει, μην λέω. Δεν ξέρω. Από τα πιο mainstream πράγματα που μπορεί να έχουν γίνει στον χώρο της φαντασίας, ρε παιδί μου, γιατί δεν είμαι τόσο γνωστός και εσύ δεν έχεις ένα podcast που είναι μόνο για βιβλία. Οπότε αυτό αμέσως είναι πάρα πολύ καλό για τον χώρο τον δικό μας. Το ότι απευθυνόμαστε σε ένα κοινό το οποίο δεν συγκλίνει απαραίτητα μόνο με τους αναγνώστες. Τώρα από εκεί και πέρα ισχύει επίσης αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι δύσκολο να διαβάσεις βιβλία. Δηλαδή πρέπει να είσαι αυτής της κουλτούρας και για να δώσεις μια ευκαιρία και να εξοδέψεις τα χρήματά σου, τα οποία καλώς ή κακώς πρέπει να τα διαχειρίζεις σοφά, γιατί δεν τα έχουμε όλοι και έχεις δικαίωμα να το κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί, είναι πιο εύκολο να το εξοδέψεις σε κάτι άλλο. Ή σε ένα άλλο βιβλίο το οποίο να ξέρεις ότι μάλλον θα είναι καλό γιατί είναι πιο διάσημο, είναι ξένο συγγραφέα, είναι το οτιδήποτε. Από την άλλη, έχουμε βέβαια, εντάξει τώρα δεν τα έχουμε γιατί COVID, αλλά είχαμε τα φεστιβάλ μας, έχουμε διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες γίνονται πράγματα γύρω από τα βιβλία και του φανταστικού και του οτιδήποτε και έχουν αρκετά μεγάλη απήγηση. Υπάρχουν πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι στον χώρο του βιβλίου και στον χώρο του φανταστικού, οι οποίοι ασχολούνται και με βιβλία και με μουσική και με σχέδιο και με το οτιδήποτε, οι οποίοι κάνουν πράγματα. Και όταν μαζευόμαστε όλοι μαζί, είναι υπέροχο. Γίνονται δηλαδή προθετικές ενέργειες σε αυτό. Αλλά ναι. Mm. Ναι. Όσον αφορά το να γίνει ακόμα, δηλαδή να γίνει πάρα πολύ μεγάλο στα επίπεδα, ξέρεις, μιλάμε μια ταινία ή μια σειρά. Μου φαίνεται κάπως πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε να γίνουν κάποιες πιο mainstream κινήσεις γενικότερα. Δηλαδή να βγω εγώ να κάνω μια συνεργασία ή μια προωθητική δράση ή να μιλήσω κάπου ή δεν ξέρω, τέλος πάντων. Να γίνει μια συνεργασία με κάποιον ο οποίος έχει ένα βήμα προς ένα ευρύτερο κοινό, πέρα ακριβώς από αυτό που ήδη γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας.
να βγει ο άλλος να κάνει κάτι, πώς το λένε, να έχουμε αυτή τη σχέση ότι ξέρεις, okay, εφόσον μπορούμε να κάνουμε κάτι, ας κάνουμε κάτι μαζί σαν κοινότητα ενωμένη. Είναι όλα αυτά, είναι ο καθένας βάζει το λιθαράκι του. Φυσικά το πιο σημαντικό θεωρώ είναι η βιβλιογραφία που αφήνουμε, γιατί θα είναι το θεμέλιο ότι αν κάποτε αποκτήσουμε περισσότερο κοινό σαν κοινότητα, σαν χώρος, πολύ υλικό, θα έχουμε, ναι, να παρουσιάσουμε πολλά περισσότερα έργα. Μπράβο. Όσο περισσότερο γράφουμε. Και αυτό είναι πάντα υπέρ μας. Είναι καλύτερο να υπάρχουν περισσότερα βιβλία, συμφωνώ, από το να υπάρχουν λιγότερα βιβλία, και ας είναι περισσότερα, ξέρεις, κακά βιβλία αναλογικά, ρε, ναι, παιδί μου, με αυτή την έννοια του ότι ξέρεις. Κακά με την έννοια όχι συνηθισμένα ή που δεν, ναι, θα διάβαζε, ναι, κάποιος εύκολα, για τον μέσο αναγνώστη, ναι, ξέρεις, αποτρεπτικά. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να γράφουμε και όποτε υπάρχει μια ευκαιρία να την αρπάζουμε. Αν υπάρχει μια τόσο τεράστια ευκαιρία ώστε κάποιος να μας ανακαλύψει από μια εταιρεία παραγωγής, ναι, φυσικά και το κάνεις. Και όπως αυτό θεωρώ, ρε, ότι, κοίταξε, όπως το καταλαβαίνω εγώ, αυτό που θα κάνει ένα μεγάλο μπαμ, οπότε θα σας έκανε, έτσι, θα σας εξέθετε το έργο σας σε ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο πιθανότατα μπορεί να ήθελε πάρα πολύ να απολαύσει το έργο, τη βιβλιογραφία σας, αλλά δεν το γνωρίζει, γιατί δεν μπορεί να μην ανήκει σε αυτήν την κοινότητα ή μπορεί για κάποιο λόγο να μην το έχει ανακαλύψει ακόμα. Οι προωθητικές ενέργειες που γίνονται είναι εξαιρετικές, αλλά πρέπει να γίνει ένα μεγάλο μπαμ. Και καλώς κακώς το μεγάλο μπαμ γίνεται εκεί, στο οπτικοακουστικό κομμάτι. Γιατί ξαφνικά γίνεσαι exposed. Τώρα δεν σου λέω τίποτα καινούργιο προφανώς, δεν σου λέω κάτι που δεν θα έχετε σκεφτεί ή εσύ οποιοδήποτε, άλλη μόνο. Απλώς προσπαθώ να σκεφτώ γιατί δεν σας έχει προσεγγίσει. Δηλαδή βλέπω ότι. Τώρα ξανά, ίσως κάνω εγώ λάθος, αλλά θεωρώ ότι οι ελληνικές παραγωγές. Θα μου πεις τώρα δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Οκ, okay, δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Αυτές που γίνονται, όποιες γίνονται, με ό,τι μέσα γίνονται, γιατί ανακυκλώνουν μόνιμα ίδιες ιδέες ή ίδια μοτίβα και πολύ σπάνια θα κάνουν κάτι καινούργιο? Γιατί αν δούμε εμείς, αν πούμε ότι εμείς είμαστε λίγο μια επέκταση και γίνεται πολύ αργότερο ό,τι γίνεται στο εξωτερικό, ας πούμε στο Hollywood, αν δούμε το Hollywood στα 80s, 90s, η πρώτη ταινία του Terminator ήταν ένα σχεδόν B-movie, δηλαδή με μικρό budget και τα λοιπά. Κι όμως έγινε μια έκρηξη. Γιατί, ναι, πήραν ένα σενάριο, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έγραψε, δεν ξέρω αν ήταν ο Κάμερον ή κάποιος άλλος, το οποίο είχε ένα περιεχόμενο, κάτι καινούριο, δεν ήταν φάνταση ακριβώς, ήταν κάτι άλλο. Αλλά οκ. Okay, παρ' όλα αυτά είχε φανταστικά στοιχεία κατά βάση, δεν ήταν κάτι ούτε ιστορικό, ούτε κάτι άλλο, ούτε πολεμικό με αυτή την έννοια, ούτε αστυνομικό. Και έγινε ένα μεγάλο μπαμ εκεί. Κατάλαβες. Ναι. Θεωρώ ότι απλά είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο να κάνεις κάτι καινούργιο. Είναι ρίσκο να χάσεις λεφτά αν είσαι επιχείρηση. Και δηλαδή το καταλαβαίνω κι εγώ. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι κι εγώ θα έκανα, εάν είχα μια εταιρεία παραγωγής, θα, ναι, έκανα έτσι δεξιά και αριστερά ταινίες. Βέβαια, ξέρεις, τα σκοτεινά βήματα ή αυτά που γράφω εγώ, που μπορεί να έχουν έναν κόσμο φανταστικό, έχουν μια κοσμοπλασία δύσκολη, που προφανώς να μην μπορείς να γυρίσεις, ναι, για πρακτικούς λόγους και λόγους χρημάτων. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία μπορούν να γίνουν ταινίες και ταιριάζουν, ας πούμε. Ακόμα και με ένα μικρό budget. Ή μπορούν να γίνουν κάποια σειρά, ή μπορούν να γίνουν shorts, ας πούμε. Να φιλμογραφηθούν σκηνές από διάφορα βιβλία, ξέρω εγώ. Μπράβο. Μπορούν να γίνουν διάφορα πράγματα. Ή μπορούν να μαζευτούν κάποιοι συγγραφείς, ναι, να γράψουν κάτι εντελώς καινούργιο. Από ελληνικές σειρές φαντασίας δεν μπορώ να σκεφτώ. Μα δεν υπάρχει, εύκολα δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Κάτι μα, που να υπάρχει. Σκέψου λίγο. Σκέψου λίγο. Νομίζω ότι υπήρχε κάτι με βαμπύρ. Δεν θυμάμαι. Εγώ το μόνο που θυμάμαι παλιό με ήταν το κακό, άμα θυμάσαι. Που ήταν. Και είχαν βγει και αρκετές συνέχειες, νομίζω. Είχε βγει το κακό 2-3. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι. Ναι, αλλά αυτό, ναι, ήταν άλλο στυλ, δεν θα το έλεγα. Ήταν τύπου τρόμου, να το πω έτσι. Τύπου σπλατεριά, ρε παιδί μου. Αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο. Καλά, εύκολο όχι. Απλώς εγώ που ήθελα να καταλήξω ότι παρόλα αυτά βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιες προσπάθειες όπως το ίδιο εγώ, που είναι αστυνομικό. Και βλέπεις ότι αυτό είναι μια ακριβή παραγωγή, πολύ προσεγμένη και όμως έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι. Και τον επενδύσει σε αυτό, άμα δεν ξέρεις από πριν τι θα γινόταν, θα ήταν πολύ ρίσκο. Και όμως είδες ότι. Έχει μια αλφα επιτυχία, έτσι. Γιατί είναι πολύ, και πολύ προσεγμένη και είμαι σίγουρος ότι είναι και μια ακριβή παραγωγή, φαίνεται. Και όλοι λένε ότι είναι και, ξέρεις, πρωτεγραφών, ας πούμε, και εξωτερικού κτλ. Και γιατί να μην πάει εκεί? Μου φαίνεται, δηλαδή, πολύ φυσιολογική εξέλιξη να πάει και λίγο εκεί.
Δεν μου φαίνεται ακατόρθωτο, απλά και πάλι σου λέω ότι μου φαίνεται απλά ρίσκο και δεν μπορώ να το σχολιάσω παραπάνω γιατί δεν ανήκω καθόλου σε αυτή την κοινότητα, σε αυτό το χώρο της παραγωγής ταινιών, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει κάποια στιγμή εάν έρθουν δηλαδή και επικοινωνήσουν εκείνοι μαζί μας. Γιατί να πάω, εγώ δεν θα πήγαινα, ρε παιδί μου, δηλαδή εγώ δεν νομίζω κάποιος ο οποίος έχει πολύ μεγάλα νούμερα για τα δικά μας δεδομένα του χώρου μας, ίσως να μπορούσε να το κάνει. Αλλά κάποιος σαν και μένα ή κάποιος που είναι έτσι, ας πούμε, πιο κρυφό underground διαμάντι, δεν θα πήγαινε σε μια εταιρεία παραγωγής να πεις «ΟΚ, μήπως θέλετε να κάνετε το βιβλίο μου ταινία». Είναι λίγο περίεργο. Ναι, θεωρώ ότι από την άλλη πλευρά θα έπρεπε να έρθει αυτή η πρόταση. Και είμαι σίγουρος πως θα την στηρίζαμε γενικώς. Απλά εμείς λειτουργούμε λίγο εντός του κύκλου μας. Δηλαδή είτε κάνουμε εκθέσεις, είτε κάνουμε φεστιβάλ, είτε κάνουμε διοργανώσεις, είτε κάνουμε τρέιλερ για τα βιβλία, είτε κάνουμε μουσική, είτε κάνουμε οτιδήποτε. Είναι πάντα άτομα που τα κάνουν όλα. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ πήγες να γράψεις το podcast σε ένα στούντιο, ρε παιδί μου. Έχεις κάποιον ο οποίος ξέρει από ήχο, ξέρει από μικρόφωνα, προφανώς. Δεν τα κάνεις όλα μόνος σου. Εμείς σαν συγγραφείς έχουμε συνηθίσει λίγο να τα κάνουμε μόνοι μας, γιατί γράφουμε τα βιβλία, το επιμελούμαστε, το διορθώνουμε, το στέλνουμε στον εκδοτικό, το προωθούμε μετά, μιλάμε στο κοινό μας. Ξέρεις, βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Κατάλαβα. Δεν ξέρω, είναι κάπως η νοοτροπία μας έτσι ίσως. Πάντως σίγουρα βοηθάμε ο ένας τον άλλον, αλλά δεν ξέρω πέρα από αυτό τι μπορούμε να κάνουμε. Mm. Και πέρα από αυτό, καθένας θα το έκανε λίγο για τον εαυτό του αρχικά. Mm. Κατάλαβα. Δηλαδή δεν έχουμε κάποιο συνασπισμό, ρε παιδί μου. Όχι, καταλαβαίνω. Είμαστε η ένωση συγγραφέων. Είμαστε απλά συγγραφείς που, ξέρεις, στηριζόμαστε ένας τον άλλον. Οπότε είναι ατομικό από εκεί και πέρα κιόλας. Σίγουρα. Εγώ δεν λέω σαν ομάδα, ας πούμε, να κατεβείτε και να πείτε κάντε τώρα τα βιβλία μας, ταινίες, ας πούμε, τα πετούμε. Τα συγκέντρωση στο σύνταγμα, ας πούμε. Αλλά το βλέπω λίγο ότι είμαστε πίσω. Είμαστε πίσω γιατί αν κρίνω από τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Είμαστε πίσω. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε καλά συγγραφικά έργα και για το τηλεοπτικό περιεχόμενο, είτε σε τηλεόραση, είτε σε συνδρομητική τηλεόραση, είτε σε κινηματογράφο. Και βλέπω ότι αφού υπάρχει κοινότητα και αφού παράγεται έργο και αφού είστε και σε αυτό το τομέα στο fantasy, γιατί όχι. Όλα στοίχημα είναι, δεν το λέω, αλλά εντάξει, ξέρεις. Εγώ συμφωνώ, γιατί όπως είπα και πριν, αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει. Δηλαδή είναι στο δικό μας χέρι από ένα σημείο και μετά. Υπάρχουν και συγγραφείς, υπάρχουν και άτομα από τον κόσμο της κοινότητας των αναγνωστών και των συγγραφέων, που και αυτοί μπορούν να κάνουν κάποια podcast, μπορούν να κάνουν κάποιες εκπομπές, μπορούν να κάνουν κάποια βίντεο. Οπότε ο χώρος ανθίζει. Ανθίζει γενικότερα προς διάφορες κατευθύνσεις. Εγώ προσωπικά, εάν είχα κάποιον ή αν είχα τη γνώση και μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα πέρα από το να γράφω βιβλία, ας πούμε, ή το οτιδήποτε άλλο μπορεί να ασχολούμαι εγώ. Ναι, φυσικά θα το έλεγα. Φίλε, οκ, πάμε να γυρίσουμε κάτι. Γιατί όχι, πάμε να γυρίσουμε μια ταινία μικρού μήκους. Αναλάμβανες σκηνοθεσία. Δεν ξέρω αν είμαι καλός σε αυτό. Μου αρέσει να βλέπω ταινίες, αλλά δεν το ξέρω. Δεν το έχω. Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί όχι. Δηλαδή, το πολύ να πάει κακά. Και αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Γιατί ακριβώς όπως το λες. Πριν γίνεις καλός, πρέπει να είσαι κακός πρώτα. Θα είχε πλάκα. Βέβαια. Αυτό λέω. Πιστεύω ότι ίσως φταίει και ότι ίσως μας θεωρούν βαρετούς ο περισσότερος κόσμος. Γιατί από τη στιγμή που γράφουμε βιβλία, επίσης είναι λίγο στο γραπτό λόγο και όλα τα υπόλοιπα μας αφορούν. Δηλαδή οι κριτικές είναι γραπτός, τα άρθρα στα blogs και στις σελίδες είναι γραπτά. Εγώ εκεί που αρθρογραφώ, ας πούμε, προφανώς θα γράψω ένα κείμενο. Ξέρεις, πέρα από αυτό που μπορεί να γίνονται κάποια podcast, κάποιες εκπομπές, κάποια YouTube βίντεο από συγγραφείς και μη. Γενικώς πατροπαράδοτα παραμένουμε στο γραπτό. Ναι. Ερώτηση. Δεν ξέρω πώς είναι. Μια που ανέφερες έτσι το YouTube, αυτό σε πλατφόρμα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσετε καλά σαν προωθητικό, ας πούμε, εργαλείο και μια που είσαι του σκίτσου, γιατί όχι και κάτι σε πιο σε κινούμενο σχέδιο. Τώρα αυτό το animation δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, είναι πιο δύσκολο. Δεν το γνωρίζω. Είναι αρκετά δύσκολο. Κάποιοι συγγραφείς έχουν επιχειρήσει κάποια πράγματα. Έχω μια φίλη που έχει κάνει ένα animation για το βιβλίο της στην επέτειο του βιβλίου της. Να ψάξετε Silver Lake στο YouTube να το δείτε. Το θέμα είναι ότι
κάνουμε πράγματα. Δηλαδή, εγώ που ζωγραφίζω μπορεί να κάνω κάποιο fan art για κάποιο άλλο βιβλίο. Ο άλλος μπορεί να κάνει κάτι για μένα. Αλλά ξέρεις, παραμένω λίγο σε αυτό το κλειστό χώρο. Αυτό είναι μόνο, ναι. Εάν είχα, ας πούμε, ξέρεις, ουτοπικά τώρα. Εγώ πολύ θα ήθελα, ξέρεις, να είχαμε ένα στούντιο, έναν χώρο, ένα οτιδήποτε και να μπορούμε να κάνουμε ένα podcast, να συζητάμε για την κατάσταση του χώρου, ας πούμε, συγγραφής, να έχουμε κάποιο rotation, να έχουμε κάποιες μικροσυνεντεύξεις, να έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα, να κάνουμε λίγο πλάκα. Θα ήταν ένα καλό για το YouTube, αλλά δεν είναι εύκολο γιατί, ξέρεις, λεφτά από τα βιβλία μας δεν έχουμε. Πρέπει κάπως κάτι να κάνουμε. Αν ξεκινήσουμε και κάτι καινούριο τώρα στο YouTube, ναι, ή ξέρω εγώ, σε μια ταινία, πάλι θα χάσουμε χρήματα. Ξέρεις. Δηλαδή, θέλουμε κι εμείς κάποια βοήθεια από ένα σημείο και μετά. Απλά δεν είναι τόσο εύκολα αυτά τα πράγματα. Το καταλαβαίνω αυτό απόλυτα. Να ξεκινήσουν. Αν υπάρχει ευκαιρία, είμαι σίγουρος ότι θα το έκανα και εγώ και οποιοδήποτε άλλο συγγραφέας. Και όπως είπα, κάποια παιδιά ήδη κάνουν. Και σίγουρα θα εξελιχθούν καλύτερα. Δηλαδή, όσο περισσότερο συμβαίνει αυτό, σε μερικά χρόνια το τοπίο θα είναι πολύ πιο ανεβασμένο. Δηλαδή, αναγκαστικά είναι θέμα χρόνου. Και εγώ αυτό πιστεύω. Είναι ότι, ξέρεις, όσο πιο πολύ κάνεις κάποιες ενέργειες, είναι στατιστικά βέβαιο ότι οι περισσότερες δεν θα πετύχουν τόσο πολύ. Μία όμως κάποια στιγμή όταν πετύχει και πετύχει καλά, αυτό ήδη σε ανεβάζει στο επόμενο επίπεδο. Και μετά πας από το επόμενο επίπεδο και δουλεύεις. Και μετά πας από εκεί. Είναι κάπως έτσι το βλέπω εγώ, λίγο έτσι, διαστητικά. Οπότε είναι και τα δύο, ναι, που είπαμε. Ότι και μπορεί να γίνει ένα πολύ μεγάλο μπαμ αν έρθει μια εταιρεία παραγωγής, ξέρω, και κάνει μια ταινία, μπορεί να γίνει ένα μεγάλο μπαμ. Αν δεν γίνει το μεγάλο μπαμ, επειδή όλοι προσπαθούν λίγο όσο μπορούν, θα γίνει ένα σταδιακό μπαμ. Ναι, αν έχεις καλό υλικό, αν έχεις καλή πρωτήλη, να στο πω αλλιώς, μετά είναι θέμα χρόνου. Μπορεί να αργήσει λίγο. Ο Tolkien, ας πούμε, περίμενε αρκετά. Παράδειγμα, ελπίζω να μην έχουμε την ίδια. Είμαστε τώρα πολύ πιο ανεπτυγμένοι τεχνολογικά, οπότε δεν θα έχουμε τόσο θέμα. Ναι. Καλό θα ήταν να μην πεθάνουμε. Μπράβο, αλλά όπως λέει, κάπου διάβαζα ένα βιβλίο ότι η SSL που είναι πολύ καλό career move για συγγραφείς και καλλιτέχνες γενικότερα, λέει, το να πεθάνουν, τότε ανεβαίνουν ακόμα πιο πολύ στην αξία του κοινού, στη συνείδησή του. Ναι, ναι. Η SSL αυτό είναι πολύ καλό career move. Τι να το κάνεις μετά, θα μου πεις. Τέλος πάντων. Ας πούμε, σκέψου τώρα, Tolkien, έτσι. Είμαι ο Tolkien. Έχω γράψει τα άπειρα. Έχω φτιάξει νέα μυθολογία για εμένα, για την πατρίδα μου. Και εγώ έχω πλέον πεθάνει με τα θάνατον όλα αυτά, έγινε η έκρηξη. Μέχρι πριν με ξέρανε, ήμουν γνωστός, αλλά ήμουν γνωστός μέχρι ένα σημείο. Δεν έλεγες Άρχοντας των Τεχνητών και το ξέρανε όλοι. Μετά έγινε η ταινία η πρώτη, είδες, μπαμ, τρελό. Και μετά έβγαλε λεφτά ο Πίτερ Τζάκη. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είδες, άλλοι υποφελήθηκαν. Αυτό βλέπει, λέει, στις αδικίες της. Λέει, τις αδικίες τώρα, ας πούμε, του δημιουργού. Εντάξει, δικαιώθηκε αργότερα μόνο η απόγονη. Εντάξει, απ' την άλλη όμως έχουμε αυτό. Έχουμε άλλα παραδείγματα. Έχουμε Rowling, έχουμε, ρε παιδί μου, George R. R. Martin. Okay. Έγινε όταν έπρεπε να γίνει το μπαμ. Νομίζω είναι τώρα το κύμα. Απλώς στην Ελλάδα ακόμα δεν νομίζω ότι είναι πολύ γνωστό. Δηλαδή, πόσοι διαβάζουν βιβλία Ελλήνων fantasy. Ναι. Μόλις δώσουν κάποια ευκαιρία και μόλις περάσουν κάποια χρόνια, ίσως και όταν ολοκληρωθούν κάποιες σειρές. Να είναι πιο δεκτική όταν έχουν, ξέρεις, αν ολοκληρωθεί μια τριλογία, μάλλον θα διαβάσει περισσότερος κόσμος από ότι αν είναι μόνο ένα βιβλίο και ξέρεις ότι θα είναι τρία. Δεν ξέρω, ίσως παίζει και αυτό ρόλο. Παίζει ρόλο το ότι προσπαθούμε και εμείς να λύνουμε. Είμαστε στη φάση που και ο χώρος μας δεν είναι αναπτυγμένος στο ίστατο επίπεδο του, ρε παιδί μου, ώστε να πούμε ότι okay, είμαστε όλα κομπλέ από το πώς λειτουργεί η έκδοση και η προώθηση και όλα αυτά. Οπότε πάμε να κάνουμε ταινίες τώρα. Yeah. Μας απασχολούν και άλλα ζητήματα του δικά μας, έτσι. Αλλά ναι, σίγουρα θα εξελιχθεί κάπως. Δεν μπορώ να σου απαντήσω πώς γίνεται κάποιος να ασχοληθεί περισσότερο. Δηλαδή, εμείς γράφουμε τα βιβλία, τα προωθούμε όσο μπορούμε. Είναι συγγραφείς και εγώ και άλλοι συγγραφείς οι οποίοι δίνουν τόσο πολύ υλικό προς ένα κοινό το οποίο μπορεί να είναι πολύ μικρό ή να μην υπάρχει. Που, δηλαδή, πραγματικά, εάν υπήρχε κάποιο άλλο fandom, θα ήταν το πιο ευχαριστημένο fandom του κόσμου, ας πούμε. Με το πόσο ασχολούνται οι συγγραφείς, πόσο αγαπάνε οι συγγραφείς τα βιβλία τους και πόσο μεταξύ τους είναι αρκετά δεμένοι, θεωρώ. Ως επιτοπλίστων είμαστε αρκετά κοντά και υποστηρικτικοί ο ένας τον άλλον. Δες το αλλιώς. Κάποτε θα το σκέφτεσαι αυτό σαν την ρομαντική εποχή. Δες το λίγο in retrospect. Πώς τώρα λένε κάποιοι ότι έχουν γίνει όλα βιομηχανοποιημένα, παλιά ήμασταν αγαπημένοι, παλιά ήταν μικρό το ακόμη. Μετά, αν μεγαλώσει πολύ και γίνει σούπερ επιτυχημένο, θα λέτε πω, θυμάσαι τότε που ήμασταν
Εδώ αλλά ήμασταν αγαπημένοι. Είναι αυτό. Οπότε ναι, απολαμβάνει τι χαρέ του ότι έχει να σου δώσει το κάθε σημείο και πα βήμα-βήμα. Μπορεί να το δει και έτσι. Ακόμα και αν ακόμα δεν είσαι πολύ. Ξέρεις, δεν έχει γίνει το αυτό που λες το μεγάλο. Η μεγάλη απήχηση. Να το πω έτσι. Ναι, δεν είναι και αυτό που. Μπράβο, όχι απαραίτητα. Μπράβο. Δηλαδή, συμφωνώ. Εμείς ήδη το μπράβο. Κάνουμε. Είναι αυτό που σου είπα ότι δουλεύουμε. Εντάξει, οι περισσότεροι. Αυτοί που ξέρω, δεν ξέρω. Με ένα μεγάλο ποσοστό, πάρ' το όπως θες. Δουλεύουμε, λες, και είμαστε, ξέρεις, έτσι πιο επαγγελματικά, πιο, δηλαδή... Αν κάποιος το εκτιμάει, είμαστε ευχαριστημένοι. Μπράβο. Αν κάποια στιγμή το εκτιμήσει περισσότερος κόσμος... Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Βέβαια. Αλέξη, οδεύουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Είμαστε σχεδόν στο διωράκι, αλλά πέρασε ώρα, δεν το κατάλαβα καθόλου. Ούτε εγώ. Λοιπόν, αν θες μπορούμε να κάνουμε και ένα follow-up επεισόδιο για να πούμε και περισσότερα, αν θα σε ενδιέφερε. Μπορούμε να το δούμε αυτό. Βέβαια. Θες να πούμε κάποια πράγματα λίγο πριν κλείσουμε ξανά για τα βιβλία σου, κάτι συγκεκριμένο που θα ήθελες να πεις εσύ και δεν το αναφέραμε. Τα βιβλία μου είναι αυτά που έχουν βγει αυτή τη στιγμή, είναι τα Σκοτεινά Βήματα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πηγή. Mm-hmm. Είναι τα Σκοτεινά Βήματα και τα Σκοτεινά Βήματα Πλειάδα, το οποίο είναι το prequel. Mm-hmm. Εμένα μπορείτε να με βρείτε γενικώ σε διάφορα social media, τα οποία λογικά θα στα στείλω. Ναι, θα τα βάλω και εγώ, θα τα ποστάρω. Να τα συμπεριλάβεις. Στο description θα τα βρείτε όλα. Ναι. Αν θέλετε γενικά να ξέρετε περίπου τι γίνεται με τον κόσμο του βιβλίου, του ελληνικού βιβλίου. Δώσε μας. Εγώ προτείνω τα εξής. Προτείνω να ακολουθείτε είτε τους εκδοτικούς, τις σελίδες των εκδοτικών για τις νέες κυκλοφορίες, είτε να ανακαλύψετε σιγά σιγά κάποια blog που ασχολούνται με αυτό. Δηλαδή, αν μπείτε στο Instagram και ψάξετε τα hashtags Bookstagram, Greek Books, το οτιδήποτε, ή αν μπείτε στα προφίλ τα δικά μας και δείτε με ποιους ακολουθούμε, τι ανεβάζουμε κτλ. Έτσι, μπορείτε εύκολα να εισχωρήσετε σε αυτή την κοινότητα και να δείτε περίπου τι γίνεται. Αν το ψάξετε, γενικά θα έχετε αποτελέσματα. Υπάρχει και το Goodreads που είναι μια σελίδα για κριτικές όπου είναι ενεργός πολλής κόσμος. Μπράβο, ναι. Και εγώ αυτή χρησιμοποιώ, να είμαι ειλικρινής. Ναι, οπότε ξέρεις, αν μπεις και εκεί λίγο και ψάξεις από τον ένα στον άλλον, θα αρχίσεις να βλέπεις διάφορα. Και επίσης να πω το εξής, ότι είμαστε πολύ ανοιχτοί άνθρωποι. Δηλαδή, αν κάποιος στείλει μήνυμα και ρωτήσει κάτι, θα το απαντήσουμε. Μπράβο. Δηλαδή, δεν ξέρω κάποιον ο οποίος δεν θα απαντούσε. Στο οτιδήποτε θέλει ο καθένας, μπορεί να επικοινωνήσει επαφής με τον συγγραφέα. Είναι όλοι πολύ, πολύ δεκτικά παιδιά. Εντάξει, μιλάω λες και είμαστε ξέρω τρία άτομα. Όχι, είμαστε παραπάνω, αλλά ξέρεις, έχω αυτή την ναι, πίστη ναι. Ότι είμαστε γενικώς πρόθυμοι. Μπράβο. Και είναι πολύ ωραίο αυτό να μπορέσεις. Διαβάζεις ένα βιβλίο, κάτι δεν σε αρέσει, έχεις ένα παράπονο. Θα στείλω τώρα ένα μήνυμα στο συγγραφέα να του πω τι έκανες εδώ, γιατί μου σκότωσε το χαρακτήρα. Ναι. Έτσι, δηλαδή, γιατί εξηγήθηκες έτσι. Πες μου τους λόγους σου. Ωραία, μπράβο. Ναι, βέβαια. Μπράβο. Τέλεια. Οπότε και εγώ από την πλευρά μου θα πω ναι, ότι μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι είστε έτσι δημιουργικοί, ότι το βλέπετε, το αντιμετωπίζετε με πολύ έτσι, επαγγελματισμό, με αγάπη, με μεράκι. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό αργά ή γρήγορα θα βρει το δρόμο του, που ήδη τον βρίσκει δηλαδή. Το παρουσιάζω λες και είναι τώρα εντάξει κι εγώ. Λοιπόν, είμαι υπερβολικός. Εντάξει. Όχι, ίσα. Και ήδη τον βρίσκει. Αλλά γιατί όχι να γίνει λίγο ακόμα πιο γνωστό σε ακόμα πιο πολύ κοινό. Γιατί όχι. Όλοι κέρδος θα έχουν. Και το κοινό και εσείς. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη. Που ήσουν εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είπαμε ωραία πράγματα. Ναι. Για μένα ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα. Μου άρεσε πάρα πολύ που είχα. Για μένα, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που μιλάω με έναν συγγραφέα έτσι, αυτού του είδους για κάτι, για όλες αυτές τις απορίες που είχα πάνω στο αντικείμενο και το βρήκα πολύ διαφωτιστικό. Το απόλαυσα πάρα πολύ. Χαίρομαι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ και γιατί όχι να τα ξαναπούμε. Ναι, αμέ. Ευχαριστώ και εγώ και τα λέμε τότε σύντομα. Έγινε. Λοιπόν, ήμουν ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος. Μπορούμε να κλείσουμε. Over and out.